Είναι 5η 23 Μαΐου, είναι 3 και 10, είστε στο Υπήρο στη Βιέννα και βλέπετε την εκπομπή η ώρα της Υπήρου. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, εύχομαι να είστε καλά και εύχομαι να είστε συντονισμένοι για μία ακόμη ημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5 παρά 10 για να δούμε όλη την εξαιρετικά πλούσια, θα σχολιάσω, επικαιρότητα. Παρεμβαίνετε στο 2651 0 και 68542 με τα δικά σας τηλεφωνήματα. Το ίδιο κάνετε γραπτά στο κινητό τηλέφωνο της εκπομπής που θα βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια στο κάτω μέρο της οθόνης. Στο repirpapakigmail.com περιμένουμε τα email σας. Ενώ για τους χρήστες των social media είναι στη διάθεσή σας και η σελίδα μας στο facebook η ώρα της Υπήρου. Το ίδιο συμβαίνει και για τους λογαριασμούς για τις σελίδες του Υπήρου στη Βιέννα. Έπειρου στη Βιέννα, ακριβώς όπως το βλέπετε στην οθόνη σας, με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, αλληλεπιδρούμε και ε, μέσω αυτών των uh, τρόπων και uh, ερχόμαστε και πιο κοντά και ενημερώνεστε κι εσείς για οτιδήποτε συμβαίνει και για οτιδήποτε τρέχει τη στιγμή που τρέχει. Είναι μια μέρα με εξαιρετικά μεγάλη επικαιρότητα για τη δική μας περιοχή, με εξαιρετικά πλούσια επικαιρότητα για τη δική μας περιοχή, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, του κ. Κοντογιώργη, ο οποίος βρίσκεται από χθε το βράδυ, αλλά από σήμερα ουσιαστικά στην πόλη των Ιωαννίνων, με μια συνεδρίαση για το μέλλον του στρατοπέδου Βελισσαρίου, με γενικότερα αρκετές συναντήσεις και επαφές που θα συνεχιστούν και αύριο, επαφές με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, με δημάρχους, γενικότερα είναι έτσι ο επικεφαλής, ο κ. Κοντογιώργης του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων και εν όψη, και όλων των υπολείπων στελεχών που θα φτάσουν στην περιοχή το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, είμαστε και στον απόϊχο της χθεσινής διπλής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που επίσης τέθηκε στο επίκεντρο το στρατόπεδο Βελισσαρίου, αλλά και αρκετά ακόμη ζητήματα. Το στρατόπεδο Βελισσαρίου, η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισε και η συζήτηση γενικότερα γύρω από το τι με ξεχώρισε από τα όσα είδαμε και από τα όσα θα δείτε εσείς τη σημερινή ημέρα μέσα από τα ρεπορτάζ του Ήπειρος στη Βιέννα. Από εκεί και πέρα έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές, που για ακόμη μία χρονιά υπάρχει μία διαφωνία για το ποιο είναι ο μεγάλος νικητής των φοιτητικών εκλογών, όχι μόνο εδώ στο δικό μας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι γενική αυτή η εικόνα, από τη μία η Δάπνου Δουφουκού, από την άλλη οι Πανσπουδαστικοί που μεταδίδουν τα δικά τους αποτελέσματα. Έχουν βγάλει και οι δύο ε, τους εαυτούς τους νικητές αυτής της εκλογικής ε, διαδικασίας και με παράλληλα πειρά προς την αντίθετη κατεύθυνση, λέγοντας ε, έτσι ότι υπάρχουν, ότι στήθηκαν κάλπες που δεν αναγνωρίζονται από την ε, μία πλευρά προς την άλλη, ότι ε, ε, εν πάση περιπτώσει ακόμη και καταγγελίες για νοθίες, διάφορα πράγματα. Η αλήθεια είναι που τα βλέπουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια ε, μεταξύ των παρατάξεων που διεκδικούν τα ενία στι φοιτητικέ εκλογέ. Μία μόνο από τι εκλογικέ διαδικασίε που έχουμε μπροστά μα με αποκορύφωμα τι ευρωεκλογέ τη 9η Ιουνίου, που φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από αυτή την εκπομπή. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρώτα σέλιδα των εφημερίδων. Σα έδωσα μία εικόνα κυρίω του τι επικρατεί, είναι όμω και άλλα πράγματα τα οποία καταγράφουν για σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά αρχής γενομένης από την εφημερίδα Τα Νέα α, που στο πρωτοσέλιδό τους α, Τα Νέα μιλούν για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λιγότερος φόρος λοιπόν. Ποιε κατηγορίε πληρώνουν το μισό φόρο και ποια απαλλάσσονται από το τέλο επιτιδεύματο, τι ισχύει για όσου εργάζονται με μπλοκάκι, πώ γίνεται η αμφισβήτηση του ελάχιστου εισοδήματο που υπολόγισε αυτόματα η εφορία, κάλυψη τεκμηρίων και ανάλωση κεφαλαίου από προηγούμενα χρόνια, προσοχή στι παγίδε που βρίσκονται πίσω από του κωδικού. Παλαιστινιακό κράτο, τρει χώρε άνοιξαν το δρόμο, οι έξι συν μία συνέπειε μια αναγνώριση, ποια ευρωπαϊκά κράτη αναμένεται να πάρουν τη σκητάλη από Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία. Πώς απαντά το Ισραήλ, γιατί διχάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μια προκλητική δήλωση του Αμπάς για την Κύπρο. Κορύφη του Παγόβουνου η Κηφισιά βρέχει πόρτες και ταβάνια στα σχολεία, τουλάχιστον άλλα 10 περιστατικά από την αρχή της χρονιά. Είναι κουβέντα που έχουμε κάνει πολλές φορές για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σχολικές μονάδες. Ένα θέμα που φιλοξενούν και τα νέα και ένα θέμα που εγείρει έτσι και σοβαρού προβληματισμού. για το... Έτσι, για το τι γίνεται με τους ανθρώπους έτσι, α, που βρίσκονται μέσα στις σχολικές μονάδες, είτε μιλάμε για εκπαιδευτικούς, είτε μιλάμε για τα ίδια τα παιδιά, που σίγουρα α, οι γονείς τους τα στέλνουν εκεί για να μορφωθούν και όχι για να έχουν κάτι α, χειρότερο, κάποιον τραυματισμό ή κάτι που κανείς δεν θέλει να σκεφτεί. Μεγάλη Βρετανία, προώρες εκλογές στις 4 Ιουλίου, κεντροαριστερά ανέβηκαν στο Ρινγκ Κασελάκης. Ανδρουλάκης τραβάνε το σκηνή καθοδόν προς τι κάλπε. Καμία προσέγγιση. Πολιτικό παρασκήνιο. Ποιοι τον Ανδρέα και την αλλαγή. Επιμένει η ΑΔΑΕ με νέο αίτημα προ την ΕΕΠ. Ελλάδα. Ένα βήμα πριν από το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ. Αμοργό γιατί οι ψαράδε σταμάτησαν το ψάρεμα και καθαρίζουν τι ακτέ από τα σκουπίδια. Σε δύο περιπτώσεις παρατείνεται η διάρκεια του πιστοποιητικού Ένφια και καιρό στο Διεθνές Μπούκερ με τον ελληνικό τίτλο. Συνεχίζοντας στην καθημερινή, το βατερλό της Παπαγαλίας, τα θέματα της ελληνικής πίσα και οι δυσκολίες των μαθητών σε απλά προβλήματα. Οι εξετάσεις που α, πραγματοποιήθηκαν χθες και έχουν α, έτσι, θέσει στο επίκεντρο α, α, αρκετά πράγματα και είναι και πολλά τα σχόλια που κυκλοφορούν από χθε. Πώ θα μοιράσει ένα 15χρονο του 9 φίλου του μια πίτσα, κομμένη αρχικά στα 8. Πότε θα συναντηθούν ο Μίμης και ο Αλέξανδρος όταν ο πρώτος ανεβαίνει σε ένα καταφύγιο του Ολύμπου και ο δεύτερος το, κατεβαίνει. Η Καθημερινή παρουσιάζει ενδεικτικά θέματα που δόθηκαν χθες στους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου στο πλαίσιο των εξετάσεων, στο πλαίσιο των διαγνωστικών εξετάσεων στα μαθηματικά και τη γλώσσα επιχειρώντα να αποτυπώσει του λόγου για το ετήσιο βατερλό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματο. Αφού οι μαθητέ μαθαίνουν εύκολα να αποστηθίζουν θεωρίε, αλλά δυσκολεύονται να τι εφαρμόσουν. Και οι εκπαιδευτικέ ομοσπονδίε θεωρούν τι εξετάσει μέρο του αντιδραστικού σχεδιασμού για την εφαρμογή τη αξιολόγηση μαθητών εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων. Γενικότερα έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται και ε, ε, υπάρχουν και φωνές ότι τα ερωτήματα δεν ήταν και αυτά που θα έπρεπε να είναι και σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν και αρκετά ευνόητα. Οπότε υπάρχει απαντήσεις, υπάρχουν απαντήσεις και από την πλευρά του Υπουργείου ότι ε, εν πάση περιπτώσει όλο αυτό θα, θα δρομολογηθεί. μενα δούμε. Μειώνονται οι αγορές ακινήτων από Έλληνες, αυξάνονται οι αγοραστές από το εξωτερικό. Διχασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναγνώριση της Παλαιστίνης. Κερδισμένος ο γιος Χαμενεή στο Ιράν μετά το θάνατο Ραϊσί. Εκλογές υψηλού ρίσκου για τον Σούνακ. Έρευνα, κλιματική, κλιματική αλλαγή και οι μικρανίες πώς σχετίζονται. Άλλη μια αρμοδιότητα στον Ερντογάν, η κατάσταση πολέμου της χώρας. Στην αρμοδιότητά του λοιπόν η κήρυξη επιστράτευσης και το καθεστώ κατάσταση πολέμου. Ευρωεκλογέ όλοι εναντίον όλων στην τελική ευθεία για τι κάλπε. Τα θέματα που ξεχωρίζει για σήμερα η καθημερινή. Απογευματινή η επόμενη εφημερίδα. Στην κόψη του ξηραφιού και πάλι τα χειρουργεία, εμπλοκή σε Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού, 3.000 παιδάκια στη λίστα αναμονή. Δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα προσληφθούν αναισθησιολόγοι, λέει ο Υπουργό Υγεία. Δεν προλαβαίνετε, απαντούν οι ήδη υπάρχοντες και επιμένουν στο λουκέτο. Μητσοτάκι, η πατρίδο και ο lifestyle λαϊκισμός, Αύριο η προημερησία στη Βουλή για την Ακρίβεια. Νέα χειρά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό σε τηλεοπτική συνέντευξη προ Άγκυρα. Α, που είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργό: Το τι κάνει η Ελλάδα στη ζώνη κυριαρχία τη δεν αφορά κανέναν. Αλλά μηνύματα και προ τα Σκόπια και έλεγχο καταθέσεων για όσου έχουν χρέη, νέα πλατφόρμα. Κατασχέσεις για οφειλέ τα ταμεία μέσα σε τρει μήνε, στόχο 1,65 δι. Συλλήψει εφοριακών στη Δόη Χαλκίδας για διαφθορά. Πόσο κοστίζουν τα εξοχικά σε νησιά και αλλού, ακριβά και φθηνά οι περιοχέ που προτιμούν οι Έλληνε και οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, Αμερικανοί. Με πολύ σοβαρά λάθη εξετάσει για τα πρότυπα, τι θα κάνει το Υπουργείο. ΣΥΡΙΖΑ, ο Λουλουδοπόλεμο του, Στέφανο, του Στέφανος που, κάνει πω δεν καταλαβαίνει γιατί ενόχληση βραδιά στον Αργυρό αναρωτήθηκε διασκεδάζοντα σε παρ. Η δημοσιογράφη θα φταίνε, λέει η εφημερίδα. Μεγάλη Βρετανία δεν άντεξε ο Σούνακ προώρε εκλογέ την 5η-4 Ιουλίου, την ημέρα τη ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και Τουρκία-Κίνα, οι επαφέ Ερντογάν με αυτοκινητοβιομηχανίε για επενδύσει μαμούθ. Εφημερίδα των συντακτών, γελιότητα και πανικό, αστείε διαψεύσει από τη ΔΥΠΑ για την αποκάλυψη τη Ευσύν. Άγνωστη εταιρεία απαντά στην εφημερίδα μα με ανακοίνωση σε άλλα μέσα μαζική ενημέρωση. Στην εταιρεία παρέπεμψε για εξηγήσει η ηγεσία τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση. Εδημών σιωπή από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασία. Το θέμα τέθηκε στη συνάντηση του Στέφανου Κασελάκη με του εργαζόμενου και του συλλόγου του στη ΔΥΠΑ. Πόλεμο στη Γάζα, πλήγμα για το Ισραήλ, η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτου από Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία. Θάλασσε θανάτου. 407 άνθρωποι έχασαν πέρυσι τη ζωή του στη θάλασσα. Ένα στα δύο θανάσιμα ατυχήματα σε παραλίε χωρί ναυαγοσωστική κάλυψη. Γερμανία, κράχ στο ανερχόμενο AFD λόγω SS και Ναζί ελληνοτουρκικά σε διαφορετική γραμμή από το Μαξίμου Ανίκο Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Φοιτητικέ εκλογέ, πόλεμο τη ΔΑΠ και τη παν, Πανσπουδαστική μέχρι αργά το βράδυ, αυτό που σα έλεγα νωρίτερα. Έρευνα του Reuters πώ οι πλούσιοι κερδίζουν από τη βοήθεια στου φτωχού. Ρίση Σούνακ, τον έπνιξαν τα σκάνδαλα, πάει σε προώρε εκλογέ, 20 μονάδε μπροστά η εργατική. Και φεστιβάλ χορού Καλαμάτα από τι 12 έω 21 Ιουλίου στα 30 του Γενέθλια παίρνει δώρο τριετή επιχορήγηση. Η αυγή για τη συνέχεια, εμπόριο αίματο, ιδιωτικά κέντρα συλλογή πλάσματο αίματο, επιτρέπει προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγεία, προβλέπεται αποζημίωση στου δωρητέ, το είχε προαναγγείλει ο Άδωνη Γεωργιάδη από τον Απρίλιο. Ερωτήματα για την ασφάλεια, την αύξηση του κόστου, αλλά και την εμπορευματοποίηση τη αιμοδοσία. Ο Ερντογάν προαναγγέλει συμφωνία με την Αθήνα μέσω Άγκυρας γίνεται γνωστή η ιδιωτική χρήση εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πολιτική που έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και έχει επιδεινώσει την κατάσταση σε σχέση, στη σχέση με τις γειτονικέ μας χώρες. Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος. Το κράτη Φάμελο, η κυβέρνηση ευθύνεται για την αισχροκέρδια. Έγκλημα στα Τέμπη κρύβεται πίσω από τη δικαιολογία των fake news και σκάνδαλο. Δίπα, φάντασμα, η εταιρεία ζεστό το χρήμα παραδέχθηκαν τις απευθεία αναθέσεις και παρέπεμψαν για εξηγήσει σε εταιρεία που δεν έχει ούτε διεύθυνση. Ο ριζοσπάστη για τη συνέχεια. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε ξέρουν να νικάνε. Πολύ μαζική συγκέντρωση με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο Περιστέρι στις 9 Ιούνιου με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα οι εργαζόμενοι να βγάλουν κόκκινη κάρτα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κόμματα της. Απεργιά στα εργοτάξια του Μετρό, αγώνα αγώνας έσπασε την εργοδοτική αδιαλαξία. Ηνωμένε Πολιτείε, αφοσιωμένο μέλο του ΝΑΤΟ, η Βόρεια Μακεδονία. Πεντηκοστό φεστιβάλ Κνέο Διοικητή το Σάββατο στην Κράβα. Το νέο ραντεβού. Παιδιατρικά νοσοκομεία ξανά στο κόκκινο για χειρουργία. Τώρα μαζικέ προσλήψει μόνιμου προσωπικού ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και επίση το Κομμουνιστικό Κόμμα αποχαιρετά με θλίψη το σύντροφο Γιώργο Λαμπράκη, που έφυγε χθε από τη ζωή. Ελεύθερο τύπο, ασπίδα στα τεκμήρια ακινήτων, οδηγό για ιδιοκτήτε και ενοικιαστέ, τι ισχύει για κύριε και εξοχικέ κατοικίε. Ο ρόλο τη χρονική διαβίωση στο σπίτι, αναλυτικό πίνακα με τα ποσά επιφάνεια σπιτιού και τιμή ζώνη. Εκτόξευση του τουρισμού στο 24,5% στο α' τρίμηνο του 2024. 3.000 παιδιά στη λίστα αναμονής. Στο Αγία Σοφία προκηρύχθηκαν 7 θέσεις αναισθησιολόγων, κατέθεσαν χαρτιά μόλις 3. Κύκλωμα εφοριακών εκβίαζε πολίτε, κέρδη 100.000 ευρώ σε τρει μήνε. Πιάστηκε με το φάκελο στο χέρι η διευθύντρια τη ΔΟΗ Χαλκίδα. Ο Σούνακ τώρα σύρθηκε σε προώρε εκλογέ, κάλπε στι 4 Ιουλίου, ενώ οι Τόρει καταραίουν. Διεθνή διχασμός για την αναγνώριση τη Παλαιστίνη. Φοιτητικέ εκλογέ, θρίαμβο ΔΑΠ, ανύπαρκτο ο ΣΥΡΙΖΑ, διαφορετική ε, ανάγνωση για τι φοιτητικέ εκλογέ και αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου ετήσιο κόστος σε 1,65 δι με μειώσει εισφορών. Το πρόγραμμα Κασελάκη καταργεί το επίδομα ανεργία. Κόντρα νιούς για τη συνέχεια. Με τοπική σύγκρουση Κασελάκη Ανδρουλάκη ξέσπασε πόλεμο για την κυριαρχία στο χώρο τη Αριστερά, στην επομένη των ευρωεκλογών. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ απίθινε κάλεσμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ναυτεμπορική. Αυτόματη υποβολή φορολογικών δηλώσεων για όλου, επέκταση του μέτρου από το 2025 σχεδιάζουν το Υπουργείο Εθνική Οικονομία και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα καλύπτει επίση αυτοαπασχολούμενου, αγρότε και εισοδηματίε. Ακρίβεια, υψηλέ τιμέ στην αγορά ήρθαν για να μείνουν. Και δημόσια υπηρεσία απασχόληση και από αναθέσει σε εταιρεία Πάντασμα κάποια από τα ζητήματα που θα μας δώσουν και τροφή έτσι για να πάμε στην πρώτη συζήτηση για τη σημερινή ε, ημέρα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς ε, σχολιάζονται όλα αυτά που είδαμε και αρκετά ακόμη ε, λίγες εβδομάδε πριν από τις ευρωεκλογέ, από τα κομματικά στελέχη. Είναι μαζί μας λοιπόν για άλλη μια φορά μέσω Skype. Ο κ. Ανδρέα Σπυρόπουλο, γραμματέα τη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και βέβαια υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγή. Σα ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Καλησπέρα εγώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, είστε κι εσείς, αυτό που, που λέω κάθε μεσημέρι και με όλους τους υποψηφίους, δεν είστε η εξαίρεση όλοι. Ε, κάνετε μια προσπάθεια να καλύψετε όλη τη χώρα αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, να έρθετε κοντά με τον πολίτη, να επικοινωνήσετε. Τα, έτσι, το, το, το σχέδιό σα, του στόχου σα, του προβληματισμού, του δικού σα ενδεχομένω, αλλά κυρίω να ακούσετε του δικού τους, προβ, τους, τους προβληματισμού. Οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Ένα πρώτο ερώτημα, τι συναντάτε, τι σα λέει ο κόσμο, Ο κόσμο είναι απογοητευμένο. Mm -hmm. Γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή. Το κόστο ζωή πλέον έχει εκτιναχθεί. Δεν μιλάμε πλέον για ακρίβεια, αλλά πρέπει να μιλάμε για κόστο ζωή. Ε, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερε τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει μια τεράστια κερδοσκοπία ε, μεγάλων πολυεθνικών εις βάρος των Ελλήνων πολιτών mm -hmm. και φυσικά αυτό αν συνδυαστεί με την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους ενώ κυρίως το ζήτημα της υγείας ε, όπου οι, οι Έλληνε είναι μάλιστα και στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση σε ιδιωτικέ δαπάνες υγείας έχουν mm -hmm. δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Και δυστυχώ δεν υπάρχει και μία απάντηση. Δηλαδή, μετά τι εθνικέ εκλογέ, ένα χρόνο πριν του Μαου και του Ιουνίου, δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική από την πλευρά τη κυβέρνηση όσον αφορά την ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματο, ούτε καν μια επιδοματική πολιτική όπω μα είχε τα προηγούμενα χρόνια. Εμεί ήμασταν πάντα υπέρ τη ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματο, δηλαδή να πάμε σε στοχευμένα μέτρα που έχουν να κάνουν με την αύξηση του κατώτου μισθού. Με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστου στον ιδιωτικό τομέα για να περάσουν απευθεία αυξήσει mm -hmm. στου εργαζομένου. Για νέε αυξήσει στο δημόσιο τομέα, οι οποίε να συνδυάζονται με την τεράστια αύξηση του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά οι χαμηλοσταξιούχοι, οι άνθρωποι που παίρνουν τα λιγότερα χρήματα. Ένα νέο ΕΚΑΣ που είχε καταργηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΚΑΣ του Πασό, να επανέλθει αυτή τη στιγμή. Κατάργηση τη προσωπική διαφορά και φυσικά μέτρα που αφορούν το μεγάλο στεγαστικό θέμα. Το μεγάλο ζήτημα των ενοικίων. Oh. Υπάρχει μια τεράστια μια εκτίναξη των τιμών, 45% σχεδόν τα τελευταία χρόνια. Το 50% του μισθού, ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια, σύμφωνα με έρευνε, πηγαίνουν στο ενίκιο. Πώ αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν οικογένεια, Πώ θα του ζητήσουμε να καταπολεμήσουμε το μεγάλο ζήτημα τη υπογεννητικότητα, Άρα λοιπόν, υπάρχει μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Που συνδυάζει πολλού όρου. Mm -hmm. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια παρέμβαση. Δυστυχώ η νέα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, δεν κάνει απολύτω καμία παρέμβαση. Mm -hmm. ε, περιμένουμε αύριο την ε, συζήτηση στη Βουλή, ακριβώ ε, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ακριβώς για το θέμα τη ακρίβεια. Ε, ε, τι, τι μπορούμε να περιμένουμε από εκεί, θέλω να πω ότι ε, δεν είναι κάτι που αναδεικνύεται για πρώτη φορά, δεν είναι κάτι που θα ακούσουμε για αύρι, αύριο για πρώτη φορά να, να απαντά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ θα, μπορεί να φανταστεί ο καθένας που θα κινηθούν τα όσα θα, θα πει ο Πρωθυπουργός. Επίσης ο καθένας μπορεί να φανταστεί και το πώς... Θα, θα κινηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι μια ουσιαστική συζήτηση αυτή ή απλώς γίνεται απλά για να γίνει για, για να μην αγνοήσουμε το ζήτημα το οποίο βεβαίως κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει είναι, είναι μέρος της καθημερινότητας. Κοιτάξτε ε, η πραγματικότητα είναι η εξή. η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδός όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας. Mm -hmm. Υπάρχει η αίσθηση, όχι μόνο στους πολίτες, αλλά παντού ότι κάποιοι λίγοι κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού. Και η κυβέρνηση δείχνει και αδύ, αδύναμη και ανίκανη και χωρίς πολιτική βούληση να το αντιμετωπίσει. Mm. Τέσσερις φορές ο κ. Μητσοτάκης έχει αναγγείλει ότι φτάσαμε στο τέλος της κρίσης της ακρίβειας, διαψεύστηκε από την πραγματικότητα. Μίλησε για πολυεθνικές εδώ και πολύ καιρό οι οποίες κερδοσκοπούν και βλέπουν τη χώρα μας σαν μπανανία. Τι έκανε για να το αντιμετωπίσει όλου αυτού του μήνε. Και έρχεται τώρα να στείλει επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν mm -hmm. να μα απαντήσουν τι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Όταν στι υπόλοιπε χώρε οι τιμέ είναι σε πο πολύ χαμηλότερε από ό,τι στην Ελλάδα. Να μα απαντήσουν ότι δεν έχετε ελεγκτικού μηχανισμού. Mm -hmm. Να μα απαντήσουν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να υπάρξουν πρόστιμα στην αγορά τέτοια έτσι ώστε να αποτρέψει τη συνέχιση αυτήν της παράλογης αύξηση των τιμών. Γιατί τα πρόστιμα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εάν τα δείτε, είναι απλά χάδι στα υπερκέρδη τα οποία βγάζουν οι συγκεκριμένε εταιρείε. Είναι σαν να του λε: Προχωρήστε και συνεχίστε. Ακόμα χειρότερα, για να ξυπνάμε ένα ωραίο πρωί και να βλέπουμε το βρεφικό γάλα 212%. Άρα, πάνω απ' όλα, το ζήτημα είναι αν έχει η κυβέρνηση θέληση να συγκρουστεί με αυτά τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Κατά την άποψή μου, δεν το έχει. Mm -hmm. Γιατί σε μια σειρά από και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχε καμία θέληση και καμία βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Αντίθετα, τους βοηθούσε στην κερδοσκοπία. Ενέργεια, τράπεζες και τώρα ακρίβεια. Mm -hmm. Απ' την άλλη κρατώ και αυτό που είπατε προηγουμένως για τη στεγαστική πολιτική, γιατί ε, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι μόνο το Πασόκ το έχει ως, ε, ως ένα πρόταγμα. Ε, το, το θέμα της στέγης που είναι πολύ βασικό ζήτημα και το αντιμετωπίζει επίσης ο καθένας κυρίως οι άνθρωποι μικρότερης ηλικίας οι φοιτητέ, οι φοιτήτριες, αλλά όχι μόνο ε, από εκεί τι, 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 τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Ελλάδα όμως τι μπορεί να διεκδικήσει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθει μια καλύτερη μέρα και για να πούμε ότι ξέρεις κάτι είμαστε, πάμε καλύτερα και μπορούμε να στηρίξουμε αυτό. Το κομμάτι και του ανθρώπου που αναζητούν αυτή τη στιγμή στέγη. Κοιτάξτε, το ζήτημα τη στέγαση ήταν ένα και μια κεντρική πολιτική θέση του Πασόκ εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια. Mm -hmm. Όταν πρώτη εντοπίσαμε το μεγάλο αυτό ζήτημα και προσπαθήσαμε με, με στοχευμένε προτάσει και μια ολοκληρωμένη πρόταση για το στεγαστικό που παρουσιάσαμε και παρουσίασε ο Πρόεδρο πολλέ φορέ και πριν τι βουλευτικέ εκλογέ, αλλά και μετά, mm -hmm. να πείσουμε την κυβέρνηση ότι πρέπει να πάρει πρωτοβουλίε. Το μεγαλύτερο στίχημα το οποίο χάσαμε και είχαμε στα χέρια μα το εργαλείο ήταν το Ταμείο Ανάκαμψη. Τότε το Πασόκ είχε βγει έγκαιρα και είχε προτείνει στη Νέα Δημοκρατία χιλιάδε κατοικίε οι οποίε θα εντασσόταν στο Ταμείο Ανάκαμψη και δημιουργίε από την αρχή και ανακαίνηση που θα δίνονταν στου πολίτε με πολύ χαμηλότερα ενίκεια μέχρι ότου ισορροπούσε η οικονομική κατάσταση και των ίδιων, αλλά και υποχωρούσαν οι τιμέ ε, στα ενίκεια στη χώρα. Δεν εισακούστηκε. Άλλε χώρε. Όπω η Ισπανία, η Πορτογαλία, ενέταξαν χιλιάδε κατοικίε, 250.000 κατοικίε στο Ταμείο Ανάκαμψη. Mm -hmm. Άρα λοιπόν είχαμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Επίση επιμείναμε πάρα πολύ ότι έπρεπε να καταργηθεί η Golden Visa. Η Golden Visa ήταν ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε την περίοδο τη κρίση για να προσελκύσει ενδιαφέρον επενδυτών. Τώρα όμω είναι κάτι το οποίο οδηγούσε μαθηματικά στην τεράστια αύξηση στις τιμές, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μόλι πριν από λίγε εβδομάδε, επιτέλου η Νέα Δημοκρατία μα άκουσε και αύξησε την τιμή τη Golden Visa στου 800.000 ευρώ το όριο. <ΣΣΣ> Ήταν μια επιτυχία του Πασόκ και τη σοβαρή αντιπολίτευση που κάνουμε. Γιατί εμεί κάνουμε αντιπολίτευση όχι απλά για να, ε, για, να, για να ασκούμε κριτική στην Νέα Δημοκρατία χωρί να προτείνουμε κάτι. Εμεί θέλουμε να μένει πρακτικά κάτι στον πολίτη. Και σε αυτό έμεινε. Έμεινε τουλάχιστον η αύξηση του ορίου τη Golden Visa. Από εκεί και πέρα είναι προφανέ ότι πρέπει να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό τη κατοικία. Και πρέπει να διεκδικήσουμε και κονδύλια, σε συνδυασμό φυσικά με δικά μα και με ένα οργανωμένο σχέδιο, για να απαντήσουμε στο μεγάλο θέμα. Θέλουμε να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια. Θέλουμε να στηρίξουμε του φοιτητέ μα. Σκεφτείτε, πόσοι, πόσοι φοιτητέ από εκεί, από την Ήπειρο, πηγαίνουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πώ μπορούν να νοικιάσουν. Σπίτι σε τέτοιε τιμέ, πόσο πολύ πιέζονται οι οικογένειε για να αντέξουν αυτό το μεγάλο έξοδο. Θέλουμε να δοθεί δυνατότητα, άρα, ισότιμα όλοι οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να σπουδάζουν και να έχουν αυτό το δικαίωμα, ή θα γίνει πλέον μια υπόθεση μόνο για λίγου, ιδιαίτερα αυτού που έχουν μια οικονομική άνεση, να το κάνουν. Δημιουργούνται τεράστιε ανισότητε. Άρα λοιπόν. Και περισσότερες αιστείε πρέπει να δημιουργηθούν. Ήταν μια από τις πρώτες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά και την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Αν ήθελε πραγματικά η Νέα Δημοκρατία θα το είχε κάνει πολύ καιρό τώρα. Mm -hmm. Αλλά και ουσιαστικά ε, αν θέλετε ε, επιδο, επιδοτήσεις που πρέπει να δίνονται στους φοιτητές για να μπορούν να νοικιάζουν ένα σπίτι σε χαμηλότερη τιμή. Mm -hmm. Να πάμε στο, στο χώρο της κεντροαριστεράς εκεί. Φαίνεται ότι ανοίγει ένα καινούργιο μέτωπο, το οποίο βέβαια έχει ρίζες παλιότερα, δεν είναι εντελώ καινούργιο. Ε, μετά την, την απεύθυνση, το κάλεσμα του Στέφανου Κασελάκη, γενικότερα σε άλλες δυνάμεις από την αριστερά να συσπηρωθούν και εν πάση περιπτώσει κάπως να, να γίνουν συγκοινωνούντα δοχεία από ένα σημείο. Και έπειτα ε, υπάρχει μια Πολύ μεγάλη διαφωνία, πόλεμο το χαρακτήριζε πριν η Κόντρα Νιούς για το α, ποιος είναι τελικά ο ηγέτης της κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Κοιτάξτε, πρέπει να ε, πούμε τη βασική διαπίστωση η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Ότι δηλαδή υπάρχει μια νέα δημοκρατία η οποία είναι ένα ισχυρό κόμμα του 41%. Mm -hmm που λειτουργεί με απίστευτη αλαζονία, με το αίσθημα ότι κανένα δεν πρέπει να τη ασκεί κριτική ακόμα και για τα μεγάλα λάθη τη διακυβέρνησή του. Ε, έναν πρωθυπουργό ο οποίο δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία υποφέρει πραγματικά. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο αυτά που συντάγαμε πριν για το ζήτημα τη ακρίβεια και του κόστου ζωή. Για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν, παραδείγματο χάρη, το έγκλημα των δεμπών. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση τη ατιμορρησία, τη συγκάλυψη. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα φρένο σε αυτή την πολιτική και σε αυτή την αίσθηση τη αλαζονία που κυριαρχεί. Άρα οι Έλληνε πολίτε θα κληθούν σε αυτέ τι ευρωπαϊκέ εκλογέ να απαντήσουν στο δίλημα αν η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο ή θα υπάρξει και μια δύναμη, ισχυρή, αξιόπιστη, αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία θα μπει ανάχωμα και θα σταθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική προτείνοντα μάλιστα μια εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να το κάνει το Πασό. Το έχουμε αποδείξει όλου του προηγούμενου μήνε, το αποδείξαμε σε αυτοδικτικέ εκλογέ, όπου το Πασό με τη στρατηγική τη μεθοδικότητά του και με τα πρόσωπα τα οποία επέλεξε, δημιούργησε κοινωνικέ συμμαχίε, προοδευτικέ συμμαχίε απέναντι στη συντηρητική πολιτική τη Νέα Δημοκρατία και κέρδισε. Το αποδείξαμε Συσπηρώνοντα τη δημοκρατική αντιπολίτευση στην πρόταση δυσπιστία του Προέδρου στη Βουλή mm -hmm. για το μεγάλο θέμα των τεμπών Και σύραμε τον κρυπτόμενο κύριο Μητσοτάκη να απολογηθεί τρει μέρε στη Βουλή. Άρα, εμεί μπορούμε να ηγηθούμε αυτού του μεγάλου μετώπου. Και έχουμε αποδείξει ότι έχουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα και ένα ανθρώπινο δυναμικό αξιόπιστο, έμπειρο και με νέα στελέχη, τα οποία έχουν αποδείξει την πορεία του τα τελευταία χρόνια, που μπορεί να σταθεί απέναντι στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Κασελάκη μπορεί να λέει ότι κάνει κάλεσμα, αλλά ο ίδιος δεν έχει ε, διατυπώσει ε, ε, ένα καθαρό λόγο όσον αφορά το τι είδου ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίο ηγείται. Δεν είναι πλέον ένα αριστερό κόμμα ούτε μια κεντροαριστερή παράταξη. Όλα αυτά τα οποία έχει υποθεί, ε, έχει πει κατά καιρού, που τα περισσότερα είναι και ασυνάρτητα, δεν έχουν μια δομή, ε, περισσότερο στην λογική του Ντόναλτ Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να το παραπέμψει κάποιο παρά σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Είναι προφανέ ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε τον κύριο Κασελάκη στη θέση του αρχηγού τη αντιπολίτευση. Είναι προφανέ ότι δεν θα θέλει να απαντά στην κριτική που κάνει το Πασόκ όσον αφορά, αφορά παραδείγματο χάρη το εθνικό σύστημα υγεία το οποίο έχει καταρρεύσει. Mm -hmm. Αλλά ήθελε να συζητάει με τον κύριο Κασελάκη, ο οποίο δεν ξέρει ποιο είναι το ποσοστό του ΑΕΠ που πηγαίνει για την υγεία. Είναι προφανέ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ήθελε να συζητάει με το Πασόκ όσον αφορά το στεγαστικό θέμα που το αναδεικνύουμε τέσσερα χρόνια τώρα και να συζητάει για την παρουσίαση του νέου σπιτιού του κ. Κασελάκη του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ και καμία πρόταση για τη στεγαστική πολιτική. Είναι προφανέ ότι θα ήθελα συζ... δεν θα ήθελα να συζητάει για τα τέμπη με τον τρόπο που το έφερε το Πασόκ θεσμικά στη Βουλή, αλλά να συζητάει παραδείγματο χάρη αυτό το οποίο έλεγε ο κ. Κασελάκη σε εκείνη την περίοδο, ότι δηλαδή χρειαζόμαστε διεθνού παρατηρητέ, αποπροσανατολίζοντα τη συζήτηση. Mm -hmm. Αλλά εδώ είναι το ζήτημα, τι θα επιλέξει ο ελληνικό λαό. Ο ελληνικό λαό πρέπει να επιλέξει μια δύναμη που μπορεί να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας με πρόταση, ιδεολογική ταυτότητα και ένα σοβαρό ανθρώπινο δυναμικό. Δεν χρειαζόμαστε το lifestyle στην πολιτική. Χρειαζόμαστε mm. λύσεις στα προβλήματα του πολίτη. Mm -hmm. Πάντως σας Πάντω, κατηγορούν και από τον ε, ΣΥΡΙΖΑ. Μου έλεγε ένας, ένα ένα ένας υποψήφιο του, ε, του, ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικέ μέρε σε αυτή την εκπομπή, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό που κάνει, αυτό που Επιδιώκει είναι απλώ να βγει μπροστά για να καταφέρει να βγει δεύτερο κόμμα και ότι αυτό είναι το πρόταγμα, και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Εμεί θέλουμε να βγούμε μπροστά, mm -hmm. έχοντα ένα υπόβαθρο, το πολιτικό μα πλαίσιο, την ιδεολογική μα ταυτότητα και ένα αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό. Θέλουμε να βγούμε μπροστά, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο και με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδιθεί η Νέα Δημοκρατία σε επόμενε βουλευτικέ εκλογέ. Γιατί όπω αποδείχτηκε και στι εκλογέ του Μαου και του Ιουνίου, με τη στρατηγική και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται συνεχώ σε αντιπολίτευση σε ήττε. Ενώ με τη στρατηγική του Πασόκ που είχαμε σε αυτοδιοικητικέ εκλογέ, μπορεί να κερδιθεί η Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Άρα ο στόχο μα δεν είναι η δεύτερη θέση. Ο στόχο μα είναι να ηγηθούμε ενό μεγάλου προοδευτικού και κοινωνικού μετόπου απέναντι στη συντηρητική πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στι μεγάλε αποτυχίε στα εθνικά ζητήματα, απέναντι στα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χώρα μα τη επόμενη δεκαετία. Με τη μείωση του πληθυσμού, με την εγκατάλειψη τη υπαίθρου, με την υπογεννητικότητα, με το ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν ιδιαίτερα από την ελληνική επαρχία και πηγαίνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και στο εξωτερικό, το ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για περιφερειακή ανάπτυξη, το ότι την τελευταία 15 ετία δεν έχει υπάρξει κανένα έργο υποδομή πουθενά στην επαρχία, ούτε ένα έργο και ιδιαίτερα στην Ήπειρο. Θυμόμαστε μόνο τα έργα τα μεγάλα τα οποία έγιναν επί των κυβερνήσεων του Πασόκ. Γιατί είχαμε μια θέληση για την περιφερειακή ανάπτυξη και ήταν η βασικό πυλώνα του προγράμματό μα. Άρα λοιπόν τώρα χρειάζεται και η Ελλάδα ισχυρή μέσα στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε και για τι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Για να διεκδικήσει ακόμα περισσότερο. Και προσωπικά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, αν επιλέγω από τον ελληνικό λαό, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ω Έλληνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να απαντήσουμε στα μεγάλα ζητήματα τη κλιματική κρίση. Και να φέρουμε έργα υποδομή, οι οποία θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα ασφάλεια για του πολίτε. Να απαντήσουμε στι μεγάλε αγωνίε του Έλληνα αγρότη και εκτινοτρόφου, που βλέπει ότι κανένα δεν μπορεί να σταθεί δίπλα του. Να διεκδικήσουμε περισσότερα κονδύλια και πολιτικέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Προσφέρονται οι ευρωεκλογέ για ψήφο γιατί και άλλο ένα από αυτά που χρησιμοποιούν τα, τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία που θέτουν έτσι, στο, στο δημόσιο διάλογο είναι ότι. Ε, δεν είναι το κατάλληλο μέρο και ο κατάλληλο χρόνο και χώρο και το κατάλληλο πλαίσιο ε, για ψήφο διαμαρτυρία, ότι απλώ αυτή τη στιγμή θα πρέπει οι πολίτε να ενισχύσουν την, ε, την εικόνα που βγάζει η Ελλάδα προ τα έξω, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν το περιθώριο αυτή τη στιγμή για ψήφο διαμαρτυρία, Κοιτάξτε, οι Έλληνε πολίτε πρέπει να αποφασίζουν πάνω απ' όλα για ποια Ευρώπη θέλουμε τα επόμενα χρόνια. Mm -hmm. Πρέπει να επιλέξουν τι πολιτικέ. Που θα εφαρμόσει η Ευρώπη, γι' αυτό είμαστε και σε διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε. Οι σοσιαλιστέ πιστεύουν σε περισσότερο σύγκληση. Εγώ θα σα πω ότι το μεγάλο ζητούμενο τα επόμενα χρόνια είναι πώ ε, θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη διαφορά και το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων και των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Δυστυχώ, την τελευταία δεκαετία η χώρα μα πλήρωσε πολύ ακριβά και δυσανάλογα όλε τι κρίσει που είχε μπροστά τη: mm -hmm. οικονομική, ενεργειακή, πανδημία, κρίση τη ακρίβεια. Γιατί, γιατί, δεν είχαμε τι τις σωστές βάσεις και τη σωστή θωράκιση για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτές τις κρίσεις και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι που πλήρωσαν φυσικά και τις μεγαλύτερες συνέπειες. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή το βιωτικό επίπεδο έχει χωρίσει πάρα πολύ. Η αγοραστική δύναμη τη Ελλάδα είναι η δεύτερη από το τέλο. Περνάμε μόνο τη Βουλγαρία μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, χρειαζόμαστε πολιτικέ αναπτυξιακέ για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην καθημερινότητά μα και στο βιωτικό επίπεδο. Αυτή είναι μια πρώτη πρόκληση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και φυσικά του ΠΑΣΟΚ και αυτών που θα εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από την άλλη, πρέπει να υπάρξει και ένα μήνυμα όσον αφορά το εσωτερικό τη χώρα. Mm -hmm. Οι πολίτε πρέπει να στείλουν το μήνυμα αυτό που είπα και πριν. Αν θα αφήσουν μια ανεξέλεγκτη νέα δημοκρατία να ασχεί τη διακυβέρνηση με τέτοιο τρόπο. Αν θα συνεχίσουμε να αφήσουμε αυτή την αλαζονία την οποία του διακατέχει. Αν θα αφήσουμε να εξελίσσεται αυτή ε, η αίσθηση ότι κανένας δεν πρέπει να τους ασκεί κριτική και ότι για όλα η απάντηση είναι πήραμε 41% στις τελευταίες εκλογές. Αν δηλαδή θα επιλεγεί μια σοβαρή και αξιόπιστη δύναμη στην αντιπολίτευση που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ που θα σταθεί εμπόδιο σε αυτή την ανεξέλεγκτη και παντοδύναμη νέα δημοκρατία που νομίζω ότι μπορεί να κυριαρχεί χωρί να απολογείται στον ελληνικό λαό. Mm -hmm. Ε, ανατρέχοντας λίγο πιο πριν σε αυτά που, που είπατε, νομίζω ότι αξίζει να δούμε λίγο πιο επιγραμματικά το θέμα του δημογραφικού, που σίγουρα ε, είναι πανευρωπαϊκό, αλλά κυρίως είναι ελληνικό. Έτσι, μα, 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 μας έχει χτυπήσει πάρα πολύ και στα κριτικά νησιά, αλλά και εδώ στην Ήπειρο, γενικότερα σε περιοχές απομακρυσμένες. Ε, το ένα λοιπόν είναι αυτό και το άλλο είναι η κλιματική κρίση, που επίσης Αυτά τα χρόνια που έρχονται φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο. Ποιε θα πρέπει να είναι οι κατευθύνσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς αυτά τα δύο θέματα, Θα ξεκινήσω από το πρώτο, γιατί mm. νομίζω είναι το μεγάλο εθνικό θέμα αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Και ευρωπαϊκό, γιατί η Ευρώπη γερνάει. Σωστά. Η Ελλάδα στην Ελλάδα υπάρχει σε εξέλιξη μια πορεία μείωση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικέ ανάσχεση αυτού του φαινομένου. Πιο έντονα το βλέπουμε στην ελληνική επαρχία. Όπου και να πάω, μεγάλωσα στην Ήπειρο. Έκανα φοιτητή στην Θράκη. Γυρίζω ολόκληρη την Ελλάδα και αυτέ τι τελευταίε ημέρε από τη Μακεδονία μέχρι και την Κρήτη και την Πελοπόννησο, και φυσικά τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Παντού υπάρχει εγκατάλειψη των χωριών, τη υπαίθρου, τη επαρχία τα νέα παιδιά δεν μένουν να ασχοληθούν ούτε καν με επιτυχημένε επιχειρήσει που έχουν οι γονεί του. Αναζητούν μια διαφορετική ζωή, μια καλύτερη ποιότητα ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να πιέσουμε την Ευρώπη έτσι ώστε να, είναι, να υπάρχουν πολιτικέ αναπτυξιακέ με στόχο την ελληνική επαρχία. Θα είναι μια από τι βασικέ μου επιδιώξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δουλέψω τα επόμενα χρόνια για να κερδίσουμε για την Ελλάδα και την ελληνική επαρχία. Και όπως σας είπα και πριν, η ελληνική κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς δεν έχει κανένα σχέδιο όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Πάμε στο μεγάλο ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Είναι κάτι το οποίο αφορά τη ζωή μας. Είναι κάτι το οποίο θα πλήττει όλους μας τα επόμενα χρόνια με έντονα φαινόμενα, ακραία φαινόμενα, πολύ παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Φαινόμενα τα οποία βλέπαμε κάθε 10-15 χρόνια να εξελίσσονται σε κάποιες περιοχές, τώρα θα είναι ένα φαινόμενο πολύ πιο τακτικό, αυτό που ζήσαμε στη Θεσσαλία mm -hmm. αυτό που ζήσαμε στην Αττική με τη Μάνδρα, με το Μάτι ε, με, στη, στην, στον Εύρο με τη Δαδιά στη Ρόδο πλημμύρες, πυρκαγιές έλλειψη νερού, χιονοπτώσεις πρέπει άμεσα να υπάρξουν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόληψης υποδομών και ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας για να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε Αυτά τα φαινόμενα και τι συνέπειέ του, τουλάχιστον στον βαθμό που μπορούμε, που περνάει το ανθρώπινο χέρι. Δεν θα είχαμε, ξανα... δεν θα είχαμε ζήσει αυτό που ζήσαμε στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, εάν μετά τον Ιαννό είχαν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία είχαν σχεδιαστεί. Δυστυχώ όμω δεν έγινε τίποτα απολύτω. Γιατί το επιτελικό κράτο τη Νέα Δημοκρατία το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να δίνουν απευθεία αναθέσει και έργα ρουσφετολογικού χαρακτήρα σε περιφέρειες και δήμους για να εξυπηρετούν τις μικρές αγωνίες των κομματικών του τελεχών εκεί. <Συσχεία> Δεν μπορεί όμως η Ελλάδα να αντέξει άλλο Αυτές, αυτήν την ανυπαρξία πολιτικής στήριξης, ιδιαίτερα στο μεγάλο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Κλείνοντας μια εκτίμηση, είπατε για τους στόχους τους κομματικούς. Φαντάζομαι προσωπικός στόχος για να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία είναι να είστε και ένας από εκείνου που θα βρεθούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα τους πετύχετε αυτούς τους στόχους και σε προσωπικό, αλλά κυρίως σε κομματικό επίπεδο. Θα είστε δεύτεροι. Είμαστε αισιόδοξοι. Mm -hmm. είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Mm -hmm. Εγώ είμαι πεπισμένος γιατί γυρίζω παντού σε ολόκληρη τη χώρα και στην περιφέρεια και στα μεγάλα αστικά κέντρα, συναντώ του πολίτε, συναντώ την αγωνία του, την απογοήτευσή του σε πολλέ φορέ. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και ω Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια που θα βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο και τη ζωή, τη ζωή όλων των Ελλήνων. Εγώ είμαι λοιπόν πεπισμένο ότι ο ελληνικό λαό θα αποφασίσει σε αυτέ τι ευρωπαϊκέ εκλογέ ότι του αξίζει ένα καλύτερο μέλλον mm. και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Προσωπικά κάνω και εγώ αυτόν τον αγώνα με την αίσθηση ότι το οφείλουμε όλοι και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ πέρασε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Ε, πήγαμε σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Ξεκινάμε, τα ξεκινήσαμε όμω τα τελευταία τρία χρόνια μια προσπάθεια αναγέννηση αυτή τη παράταξη. Κερδίσαμε mm -hmm. τα δύο πρώτα στοιχήματα. Mm -hmm. Είμαστε εδώ λοιπόν για να κερδίσουμε το στοίχημα και των ευρωπαϊκών εκλογών. Το θεωρούσα χρέο μου ω γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή απέναντι στα μέλη, τους φίλους και τους αγωνιστές αυτής της παράταξης να δώσουν αυτή τη μάγη όλοι μαζί. Γι' αυτό μπήκα σε αυτόν τον αγώνα, αλλά και κυρίως επειδή βλέπω και στη γενιά μου αλλά και στις μεγαλύτερες γενιές την ανάγκη να υπάρξει μια εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την αίσθηση ότι πρέπει να παλέψουμε για να κερδίσουμε για την Ελλάδα. Για τα μεγάλα θέματα τη υπογεννητικότητα, για τα μεγάλα θέματα τη κλιματική αλλαγή, για τα μεγάλα ζητήματα του τεράστιου, τεράστιου χάσματο του βιωτικού επίπεδου μεταξύ των Ελλήνων και των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Για αυτά θα παλέψω τα επόμενα χρόνια, αν μου δοθεί η δυνατότητα από τον ελληνικό λαό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα είναι πολύ σύντομο, κυρίε και κύριοι, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Με ένα συντονισμένοι, γιατί οι ευρωεκλογέ ούτω ή άλλω ε, πλησιάζουν. Οπότε θα επιστρέψουμε με μία ακόμη συζήτηση, προεκλογική συζήτηση, να δούμε γενικότερα πού βρισκόμαστε, να δούμε και άλλους στόχους, να δούμε και γενικότερα να αναπτύξουμε έτσι, ζητήματα και συζητήσεις και με άλλους υποψηφίους σε πολύ λίγο. 3 και 58 είναι το δεύτερο μέρος της σημερινή ώρας της Επίρου και θα συνεχίσουμε σε κλίμα ευρωεκλογών. Η 1η Ιουνίου πλησιάζει, τα κόμματα κάνουν το καθένα το δικό τους ε, ε, πρόγραμμα, δίνουν τη δική τους μάχη για να προσπαθήσουν να κερδίσουν την ψήφο των ε, πολιτών έτσι που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη ε, μεγάλη πανευρωπαϊκή διαδικασία. Θα πάμε λοιπόν σε μια δεύτερη Συζήτηση είναι δίπλα μου κυρία Λουίζα Γκίκα, υποψήφια Ευρωβουλευτή με την Ανταρσία. Καλό μεσημέρι, σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή συζήτηση. Λοιπόν, πώ βλέπετε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω αν ακούσατε την προηγούμενη συζήτηση. Έχει αναλωθεί τι τελευταίε μέρε στο το, το, επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης για το ποιος έχει τα ενία της κεντροαριστεράς. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι ενδιάμεσο, θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να, να φέρει κόσμο τριγύρω του από τα μικρότερα κόμματα, θα μπορέσει να ενισχυθεί. Γενικότερα πώ κυλά αυτή η προεκλογική περίοδο. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτή η περίοδο κυλά καταρχά από αυτά που ο ίδιο ο κόσμο ε, βάζει πηγαίνοντα προ ευρωεκλογέ. Που είναι μια διάθεση με κάθε τρόπο να μα βρει νέα δημοκρατία. Mm -hmm. Αυτό, νομίζω, είναι το πιο καθοριστικό μήνυμα που παίρνουμε και αυτό δεν προκύπτει απλά από τις συζητήσει. Νομίζω το πιο βασικό είναι ότι προκύπτει από όλε αυτέ τι κινητοποιήσει που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Είμαστε λίγε εβδομάδε πριν από τι ευρωεκλογέ και βλέπουμε το τι σημαίνει οι αγώνε να συνεχίζουν. Πριν δύο μέρε, είχαμε απεργία στο δημόσιο, mm -hmm. η μάχη για αυξήσει στου μισθού μα, για να μην. Καταρρεύσει το δημόσιο που ετοιμάζει, που διεκδικεί η κυβέρνηση, οι μεγάλε διαδηλώσει για την Παλαιστίνη, πριν από λίγε μέρε και αυτό. Άρα, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο καθοριστικό για τον κόσμο, πώ θα μαυρίσουμε τη νέα δημοκρατία. Και πάνω στο ζήτημα, πια αριστερά μπορεί να το εκφράσει, ε, νομίζω ότι ξέρετε, σε σχέση με το τι λένε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από το αν αυτά τα κομμάτια μπορούν πραγματικά να δώσουν λύσει στο σήμερα. Ακριβώ επειδή για να μπορέσουμε όντω να επιβάλλουμε μια εργατική εναλλακτική, ένα πρώτο αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω mm. γιατί είμαστε ακριβώ όπω συζητάμε τώρα εν ώψη των ευρωεκλογών. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να δοθούν λύσει για του εργαζόμενου. Είναι ένα μηχανισμό ο οποίο ξέρουμε ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αφεντικών και όχι τη εργατική τάξη. Και άρα νομίζω ότι αυτή η συζήτηση, ξέρετε, μπορεί να γίνεται από τα πάνω, αλλά δεν μπορεί να δώσει ουσιαστική λύση στα ζητήματα, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η εργατική τάξη και η νεολαία. Mm -hmm. Είναι πάρα πολλά η αλήθεια. Είναι από όπου και να το πιάσουμε. Είτε μιλάμε για την ακρίβεια, είτε μιλάμε για την παιδεία, είτε μιλάμε για την υγεία, που το ξέρετε λίγο καλύτερα. Η αλήθεια είναι αυτό το κομμάτι. Είναι πολλά τα, 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 τα παιδεία και οι αγωνίες όλων των πολιτών. Ε, Πώ. Μπορούν αυτά τα παιδιά, αυτές οι αγωνίες, αυτά τα προβλήματα να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα στις 9 Ιουνίου και τι θέλω να πω, στις ε, τελευταίες εθνικές εκλογές επίσης υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα ε, προβλήματα mm -hmm. και στην υγεία και στην παιδεία και παντού, νομίζω ότι είναι διαχρονικά όλα αυτά, ε, αλλά παρά... Όλα αυτά δόθηκε μια ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία. Δόθηκε αυτό το περίφημο 41% που τώρα είναι και η απάντηση έτσι της, του κυβερνώντο κόμματο σε οτιδήποτε και αν ακουστεί από την απέναντι πλευρά ότι εμεί έχουμε το 41%. Έχουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Εντάξει. Άρα, κατά πόσο ο, ο λαό μπορεί να καταψηφίσει τώρα αυτή την πολιτική, Νομίζω πολύ σύντομα κατέρευσε το 41% που λέει η Νέα Δημοκρατία. Και δεν εννοώ μόνο δημοσκοπικά. Βρισκόμαστε όντω ένα χρόνο από τι ευρωεκλογέ. Και επιβεβαιώνεται η άποψη που είχαμε πέρυσι, μετά από αυτήν την... την νίκη που έλεγε η Νέα Δημοκρατία, mm -hmm. ε, ότι ήταν μια κάλπική νίκη. Το λέω mm -hmm. γιατί πέρυσι, πηγαίνοντα προς τις βουλευτικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία έβγαινε και έλεγε ότι εγώ θα ενισχύσω το ΕΣΥ. Mm -hmm. Να θυμίσουμε ότι βρισκόμασταν λίγο διάστημα μετά από το τι ήταν το έγκλημα των τεμπών. Mm -hmm. Αναγκάστηκε να πάει πιο μετά σε εκλογέ και στην πραγματικότητα, πιεσμένη από το τι ήταν το κίνημα. Πέρυσι να βγαίνει και να μα λέει θα ενισχύσω την παιδεία, θα ενισχύσω το ΕΣΥ. Φέτο βρισκόμαστε σε μια φάση που από τη μία η κρίση που περνάει όχι μόνο η δικιά μα κυβέρνηση, μιλάμε για μια πολύπλευρη κρίση διεθνώ. Mm -hmm. Αυτό το τι σημαίνει τα λεφτά για του εξοπλισμού, το τι σημαίνει οι επιλογέ τη κυβέρνηση, σημαίνει ότι πρέπει ξανά να σφίξει το ζωνάρι και το βλέπουμε πολύ άμεσα, όπω είπατε, για παράδειγμα, στην υγεία, το να είμαστε λίγο πριν από τι εκλογέ. Και να λέει ο Άδωνο Γεωργιάδη ερχόμενο ότι... και στα Γιάννενα στην mm -hmm. πόλη μα ότι εγώ θα απολύσω του 6.000 συμβασιούχου, καταλαβαίνετε ότι είναι μια εικόνα δεν μπορούν ούτε να τάξουν ούτε να δώσουν την οποιαδήποτε προσδοκία στον κόσμο. Mm -hmm. Το πολύ βασικό όμω είναι ότι ακόμα και φέτο φάνηκε το κίνημα το τι ρόλο έπαιξε. Βάλατε το παράδειγμα με τα νοσοκομεία, mm -hmm. φοβερέ απεργίε και κινητοποιήσει. Το παράδειγμα τη παιδεία. Ήταν η χρονιά που με το που ξεκινήσαμε είχαμε μαζικές φοιτητικές καταλήψεις Προστά. που πραγματικά τσάκισαν τα σχέδια της κυβέρνησης. Ερχόταν μέσα στα Χριστούγεννα και μας έλεγε εγώ φέρνω το Γενάρη νομοσχέδιο και πού κατέληξε αυτό. Δύο μήνες να γίνονται καταλήψεις, να βγαίνουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες φοιτητών ξανά στις συνελεύσεις, να έρχονται πιο κοντά ακόμα και στην ίδια την επαναστατική αριστερά. Και να δείχνουν την απομόνωση τη κυβέρνηση που έφτασε να ψηφίζει ακόμα και αυτό το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων μόνη τη. Mm -hmm. Μαζί με τη στήριξη των... και με κάποιου από του παρτιάτε. Άρα, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλο αυτός ο κόσμος που συγκρούεται, και όχι μόνο σε αυτά, αλλά και στα χοντρά πολιτικά ζητήματα, mm -hmm. Παλαιστίνη, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ξεκινήσανε αυτή την εκστρατεία να μας πείσουν ότι το Ισραήλ, α πούμε, κάνει έναν δίκαιο πόλεμο. Και εντάξει, προφανώ η στάση δικιά μα εξ αρχή τη αντικαπιταλιστική αριστερά είναι ότι παλεύουμε για ελευθεριά στην Παλαιστίνη, από τον Ιορδάνιο στο Μεσόγειο. Αλλά ξέρετε, έχει φτάσει να κλονίζει όλη την αστική τάξη και τη δικιά μα κυβέρνηση η στήριξη που δίνουν στο κράτο του Ισραήλ. Mm -hmm. Το να συζητάμε ότι στην Αμερική και σε όλη την Ευρώπη, ξέρετε, να βγαίνει καθημερινή για παράδειγμα και να μα λέει τι γίνεται επιτέλου με το κίνημα αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Mm -hmm. Άρα όλα αυτά θεωρούμε ότι πραγματικά. Είναι ζητήματα τα οποία δίνουν και μια. έχουν δώσει όθηση στον κόσμο. Και παραπέρα, αυτό ακριβώ διεκδικούμε να γίνει και στι εκλογέ. Ξέρετε, γιατί ενδεχομένω κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι ωραία, τα παλεύουμε. Αλλά ίσω δεν έχει και τόσο νόημα η μάχη των ευρωεκλογών. Ω Ανταρσία, θεωρούμε ότι αυτό όλο πρέπει να εκφραστεί και στην κάλπη. Μπορεί να μην είναι εκλογέ που βγάζουν η κυβέρνηση. Αλλά το μάθημα τη Νέα Δημοκρατία και η ενίσχυση τη αριστερά που παλεύει για όλα αυτά. Θα είναι και ένα πολύ καλύτερο βήμα για να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τους αγώνες, που σε τελική ανάλυση αυτό πιστεύουμε. Ξέρετε ότι μπορεί και να, και να φέρει τι αλλαγέ. Mm -hmm. Η κλιμάκωση των απεριών, η κλιμάκωση των καταλήψεων με μια στρατηγική που μπορεί να επιβάλλει τις κρατικοποιήσει mm -hmm. απέναντι στο τι σημαίνει το τσάκισμα της δημόσιας υγείας και παιδείας, απέναντι στο έγκλημα των τεμπών, ξανά επανακρατικοποίηση των τρένων. Για να μην. Θέλω να πω, παλεύουμε πραγματικά κόντρα σε μια κυβέρνηση δολοφόνων, να βγει η εργατική τάξη μπροστά και να καθορίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Και θεωρούμε ότι πραγματικά φέτος, έδειξε ξανά όλο ο κόσμο τη δύναμη που έχει το κίνημα. Mm -hmm. ε, είπατε κι εσείς πριν ότι είστε ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι τη Ανταρσία, δεν είστε υπέρ αυτή της πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί συμμετέχετε λοιπόν σε αυτέ τι ευρωεκλογέ, Συμμετέχουμε σε ευρωεκλογέ γιατί ακριβώ θέλουμε να εκφραστεί και ένα ρεύμα το οποίο λέει όχι στην Ευρώπη του πολέμου, του ρατσισμού, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα, ξέρετε, υπαρκτό ρεύμα και μέσα στην κοινωνία. Και ούτω ή άλλως είναι μια σημαντική και σοβαρή πολιτική παρέμβαση πάνω σε αυτή τη συζήτηση και αυτό το ρεύμα θέλουμε να καταγραφεί. Και θεωρούμε ότι θα είναι μήνυμα και ειδικά και σε ένα άλλο επίπεδο του τι σημαίνει μια Ευρώπη που αυτή τη στιγμή ανοίγει δρόμο στην ακροδεξιά. Το λέω γιατί πηγαίνουμε σε ευρωεκλογέ με ένα νέο σύμφωνο μετανάστευση. Είναι ένα σύμφωνο ακροδεξιά έμπνευση. Στην πραγματικότητα, αυτό που σχεδιάζουν είναι ακόμα μεγαλύτερη καταστολή στου πρόσφυγες και στου μετανάστες στο να μπορέσουν να περάσουν στην Ευρώπη. Συνεργασία με χώρε τη Αφρική, όπου εκεί θα έχουν camps και εντάξει, μιλάμε για διαδικασίε fast track που θα καταργούν το δικαίωμα στο άσυλο, μέχρι και θεσμοί, θέλω να πω, Τη ίδια αριστερά, mm -hmm. καταργούν τη συνθήκη τη Γενέβη. Άρα αυτά τα πράγματα είναι, είναι έσχημα, είναι εγκλήματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλουμε να φανεί αυτό το πράγμα σαν αποτύπωση και στι εκλογέ, αλλά ταυτόχρονα οργανώνοντα και ένα αντιρατσιστικό κίνημα παντού. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η mm. συζήτηση πάνω στην φασιστική απειλή. Το βλέπουμε. Πολλά ακροδεξιά κόμματα είτε συμμετέχουν σε κυβερνήσεις... Νομίζω είναι πολύ καθαρό και δικιά μας κυβέρνηση το τι κάνει. Mm -hmm. Η επιλογή πρώτα απ' όλα το να βάλει ανθρώπου, όπως ο Μπελέρη, που ξέρουμε ότι ήταν παρακρατικό, ο οποίος είχε συλληφθεί από το ελληνικό κράτος, ή να κατεβάζει ανθρώπου, υποψηφίου όπω είναι ο Αυτιά, με το δόγμα Πατρίστρη θρησκεία, οικογένεια, είναι ένα καθαρό άνοιγμα στην ακροδεξιά. Απέναντι σε αυτό, εμεί αυτό που έχουμε να προτείνουμε είναι ότι το κίνημα που όλα αυτά τα χρόνια και στην Ελλάδα έχει παλέψει αντιρατσιστικά, απέναντι στι πολιτικέ τη Ευρώπη Φρούριο, απέναντι στο τι σήμαινε οι φασίστε τη Χρυσή Αυγή, μπορεί να βγει και να καθορίσει τι εξελίξει. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη αυτό που πετύχαμε προχθέ. Το λέω γιατί είναι ένα έγκλημα το οποίο πολλοί κόσμος δεν το θυμάται είναι. και τόσο. Ήταν το έγκλημα της Πύλου. Πέρυσι, 14 Ιούνιου, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τη Frontex μπήκαν, ουσιαστικά βουλιάξανε ένα καράβι με πάνω από 600 νεκρούς, πρόσφυγες και μετανάστες στα νυχτά της Πύλου. Είχαμε το έσχος η κυβέρνηση αυτή να βγαίνει και να προσπαθεί να το ρίξει το φταίξιμο mm -hmm. σε 9 από αυτούς που επιζήσανε, να τους φορτώσουν ουσιαστικά όχι μόνο τη διακίνηση, αλλά ότι ήταν και αυτοί οι υπεύθυνοι του ναυαγίου. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, ότι προχθές καταφέραμε να αθωθούν αυτοί οι 9 ε, μετανάστες και με αυτή την ορμή πάμε να επιβάλλουμε ότι οι εγκληματίες της πύλου, όπως είναι και οι εγκληματίες των τεμπών, θα τιμωρηθούν. Mm -hmm. Ε, θέλω λίγο να, να σταθούμε στο θέμα της ακροδεξιάς και του φασισμού και του ναζισμού, γενικότερα έννοιες που τις έχουμε δει ε, πάρα πολύ και στη δική μας χώρα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε το ε, όχι πολύ μακρινό παράδειγμα της χρυσή αυγή που καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Παρ' όλα αυτά, στις τελευταίες εκλογές ένα άλλο κόμμα ε, οι Σπαρτιάτες κατάφεραν mm. να μπουν στην Ελληνική Βουλή και αυτή τη στιγμή ε, διερευνάται το κατά πόσο Πίσω από του Παρτιάτε βρίσκονται οι άνθρωποι τη Χρυσή Αυγή και τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την επόμενη μέρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν θα φύγουν, αν θα αντικατασταθούν, τι θα γίνει εν πάση περιπτώσει, αποκλείστηκαν από τι ευρωεκλογέ. Είναι μια πανευρωπαϊκή τάση αυτή να ανεβαίνει ο έτσι, το ακροδεξιό σχήμα, από οποιαδήποτε, κάτω από το οποιοδήποτε όνομα μπορεί να υπάρχει. Ε, βλέπετε να, να ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά σε αυτέ τι εκλογέ. Κοιτάξτε, είναι μια απειλή. Mm -hmm. Το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι και στι τελευταίε εκλογέ, στι περσινέ, mm -hmm. πέρα από του σαν αν αθροίσουμε τα ποσοστά του Βελόπουλου και της Νίκης, αυτό το ρεύμα κατέγραψε σημαντικά ποσοστά. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κίνδυνο που. Η πραγματικότητα είναι ότι οι πολιτικέ που εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσει ε, δίνουν αέρα στα πανιά του. Mm -hmm. Όπω είπα και πριν όταν κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και αδελφά κόμματα της εφαρμόζουν τέτοιου τύπου πολιτικές, με το πω απλά, είναι τέτοια οικονομική κρίση που όλα τα, τα κόμματα αυτά τι κάνουνε, λιτότητα, δεν μπορούν να παρέχουν, λιτότητα ιδιωτικοποίηση, όλο αυτό το πράγμα φαίνεται ότι δημιουργεί μεγαλύτερη ταξική πόλωση. Mm -hmm. Αυτό που εφαρμόζουν είναι ποιο φταίει, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, και άρα κάνουν μια ολόκληρη στροφή στο ρατσισμό και στην ακροδεξιά, ακριβώ επειδή βλέπουν ότι αυτά τα ρεύματα πάνε να μεγαλώσουν. Και στην πραγματικότητα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Αντί να δυναμώνουν, άρα αυτά τα παραδοσιακά δεξιά νεοφιλελεύθερα mm -hmm. κόμματα, γίνεται το ανάποδο. Δίνουν ακόμα μεγαλύτερο αέρα προ τα εκεί. Είναι ένα κίνδυνο, αλλά. Δεν έχουμε την εκτίμηση ότι η πλειοψηφία του κόσμου, τουλάχιστον στην Ελλάδα, κινείται εκεί πέρα. Mm -hmm. Ακριβώ επειδή είπατε έχουμε την εμπειρία του τι σημαίνει η Χρυσή Αυγή. Mm -hmm. Θυμόμαστε όλοι τα μεγάλα ποσοστά που κατέγραψε. Και εντάξει, ειδικά αν μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή, ήταν ένα, είναι ένα ναζιστικό μόρφωμα. Mm -hmm. Δεν ήταν απλά ιστορία ότι παίρνει σαν ποσοστά. Είχε τάγματα εφόδου, ακριβώ πάνω σε αυτό, ω εγκληματική οργάνωση καταδικάστηκε, όχι μόνο για τη δολοφονία του Φίσα, αλλά και για τις υπόλοιπε επιθέσεις όπως ήταν η Αιγύπτη, οι Αιγύπτιοι ψαράδες και δεκάδες άλλες υποθέσεις που φτάσανε στη δίκη της χρυσή αυγή. Όμως και τότε, και γι' αυτό είναι πολύ καθοριστικό νομίζω, και η ίδια η στήριξη και η συμβολή της Ανταρσία, μπήκαμε μπροστά οργανώνοντας τη μαζική αντιφασιστική πλειοψηφία, αλλά με το πολύ βασικό ότι... Ξέρετε, δεν μπορούμε να αφήνουμε χώρο σε αυτές τις απόψει, αλλά νομίζω το πιο καθοριστικό είναι το κομμάτι του αντιρατσισμού. Ότι απέναντι στο τι σημαίνει άνοδο τη ακροδεξιά, πρέπει να έχουμε πολύ καθαρό το τι σημαίνει η μάχη για ανοιχτά σύνορα. Δεν μπορούμε να παλέψουμε, και τον λέω ανοιχτά εννοώ, καταλαβαίνετε, mm -hmm. όλο ο κόσμο να μπορεί να έρθει ελεύθερα να περάσει στην Ευρώπη. Οι πολιτικέ όπω αυτέ του φράχτη του Εύρου ή όπω είπαμε το έγκλημα που έγινε στην Πύλο, είναι αυτά που στρώνουν δρόμο στου φασίστε. Και άρα δεν θεωρούμε ότι είναι. Πλειοψηφικό αυτό το ρεύμα στην Ελλάδα, στην κοινωνία. Ο κόσμο το έχει δείξει. Θέλω να πω, είναι και σαν τα δοχεία το τι σημαίνει ο κόσμο που βγαίνει για την Παλαιστίνη. Πριν λίγε εβδομάδε, αν είδατε, κάποιο, ένα από τα καράβια αυτά έφτασε στην, με τα pushbacks που κάνουν στην Τουρκία. Ε, μεγάλο κομμάτι αυτών ήταν Παλαιστίνοι. Άρα, θέλω να πω, υπάρχει σαν κίνδυνο. Έχουμε όμω την εμπιστοσύνη ότι όταν η αριστερά παίρνει και οργανώνει αυτέ τι πρωτοβουλίε με τα σωματεία, με τους φοιτητικούς συλλόγους. Mm -hmm. Δηλαδή, έχουμε το έγκλημα των τεμπών, το οποίο έχει καταγραφεί στη συνείδηση όλου του κόσμου ότι φταίει αυτή η κυβέρνηση με την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Αντίστοιχα, και γι' αυτό το βάζω το ζήτημα της πύλου και πάμε και για mm -hmm. μεγάλες διαδηλώσεις 14 του μήνα, mm -hmm. θέλουμε πραγματικά όλος αυτός ο κόσμος που κινητοποιήθηκε και έχει στη συνείδησή του για τα το τέμπη ότι είναι δολοφόνοι οι... Η αυτή η κυβέρνηση να βγει και για το έγκλημα της πύλου. Άρα ανοιχτά σύνορα, ότι είναι όλοι οι καλοδεχούμενοι, θέλουμε πραγματικές πολιτικές ένταξεις αυτού του κόσμου και όχι μια Ευρώπη φρούριο. Mm -hmm. Αυτά τα βήματα και προφανώς το τι θα φανεί στην κάλπη είναι ένα μέτρημα, αλλά το πολύ βασικό είναι η κινητοποίηση αυτού του κόσμου, όπως είπα και πριν, τα σωματεία, οι γειτονιές, οι φοιτητικοί σύλλογοι που βάζουν αυτόν τον προσανατολισμό. Mm -hmm. Ανακεφαλαιώνοντα, γιατί κάποιο να στηρίξει την ανταρσία σε αυτέ τι εκλογέ. Η ανταρσία είναι μια δύναμη, καταρχά που όλο ο κόσμο ξέρει όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι μια δύναμη που πρωτοστατεί στου αγώνε. Όπω είπα, στου αγώνε ενάντια στη λιτότητα, mm. ενάντια στη φτώχεια και στην ανεργία. Είναι η δύναμη που οργανώνει το εργατικό κίνημα, οργανώνει τι οργάνωνε και ήταν πρωτοπόρα στι φοιτητικέ καταλήψει. Που παλεύει όμω όχι μόνο ενάντια στο τι σημαίνει φτώχεια, mm -hmm. αλλά στο τι σημαίνει και η καταπίεση. Είμαστε δύναμη που βγαίνουμε μπροστά ενάντια στο ρατσισμό και στη φασιστική απειλή, ενάντια στο τι σημαίνει ο σεξισμό, οργανώνοντα και τη μεγάλη απεργία στι 8 Μάρτι φέτο, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη διαχωριστική, η στήριξη που χρειάζεται η Ανταρσία, είναι ότι είναι μια αριστερά που δεν έχει την αυταπάτη ότι αυτά θα λυθούν απλά στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε κρατικοποιήσεις, θέλουμε εργατικό έλεγχο σε όλη την κοινωνία και αυτό μπορεί να επιβληθεί με μία αντικαπιταλιστική στρατηγική. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο σήμερα. Ο κόσμος παλεύει, η κοινωνική πλειοψηφία είναι στα αριστερά. Να το πούμε, υπάρχει μια σοβαρή κοινωνική αντιπολίτευση. Θέλουμε αυτή να είναι οργανωμένη για να τα παλέψει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά να ανοίξει και την προοπτική για το τι σημαίνει η σύγκρουση συνολικά με το σύστημα του καπιταλισμού. Και έχουμε την εκτίμηση ότι, ξέρετε, οι συσχετισμοί δεν είναι αρνητικοί. Mm -hmm. Πολλέ φορέ η αριστερά μπορεί να είναι πιο πίσω από τον κόσμο που παλεύει. Και άρα η Ανταρσία είναι μια δύναμη που θέλει η ρήξη να φτάσει μέχρι το τέλο. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθώ Εγώ. και σε εσά καλή δύναμη, γιατί είναι, είναι απομένουν αρκετέ μέρε ακόμη έτσι μέχρι τι 9 Ιουνίου. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Και, και εμεί για να πάμε να, κάνουμε μια, να χτίσουμε μια γέφυρα με την επόμενη συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσω μετά το διάλειμμα. Να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ. Ε, κοινό στοιχείο έτσι και του ρεπορτάζ και, ε, και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι ο πολιτισμό. Θα πάμε να δούμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ που υπογράφει η Γιώτα Σταύρου αναφορικά με τα όσα έγιναν χθε στο μαθητικό φεστιβάλ μαζί που πραγματοποιήθηκε στο Τιτσικαλέ με τη συμμετοχή ομάδων από 9 σχολικέ μονάδε τη περιοχή. Μια πολύ καλή δράση, η αλήθεια είναι, πάμε να δούμε. Έναν κόσμο όπως τον θέλουν τα παιδιά παρουσιάζουν σε πολλές πόλεις ανά την Ελλάδα όπως και στα Γιάννενα τα μαθητικά καλλιτεχνικά φεστιβάλ υπό τον τίτλο «Μαζί» έναν θεσμό που κλείνει πλέον 10 χρόνια ζωής. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που διοργανώνει το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ και του πρόσφυγε. Επιστρέφουν το οποίο επέστρεψε φέτος με γιορτές καλλιτεχνικής δράσης σε 19 πόλεις της χώρας. Για την πόλη μας, το μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Μαζί» για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το πρωί στο κάστρο των Ιαννίνων στον δυτικό προμαχώνα τη νοτιοανατολική Ακρόπολη του Ιτσ Καλέ με την συμμετοχή ομάδων από εννέα σχολεία τη περιοχή. Τα φεστιβάλ του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση αποτελούν μια δραστηριότητα που ξεκίνησε το 2015 με την διοργάνωση ημερών δράση σε σχολεία, τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αν ήσουν εσύ και εξελίχθηκαν σε μία από τι πιο εξωστρεφεί δράσει του προγράμματο χάρη στην ομαδική δουλειά, το μεράκι, τη συνεργασία δεκάδων ανθρώπων, σχολείων, ομάδων και φορέων. Σε ό,τι αφορά τα Γιάννη, πρόκειται για την 7η χρονιά που υλοποιείται το εν λόγω φεστιβάλ, το οποίο έχει χωριστεί λόγω της μεγάλης συμμετοχής των σχολείων σε πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Στην σημερινή δράση για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν το τρίτο νηπιαγωγείο Μαρμάρων, τον νηπιαγωγείο της Κλιματιάς, ο βρεφονιπιακός σταθμός της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας η Μέριμνα, το Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου, το δεύτερο πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το Αρσάκιο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και το 11ο Νηπιαγωγείο των Ιωαννίνων. Αντίο φίλε μου, φεύγοντα πάρε μαζί σου το μεγάλο μου μυστικό. Μόνο με την καρδιά. Βλε... Μόνο με την καρδιά βλέπει καλά. Τα μάτια βλέπουν, αλλά δεν μπορούν να δουν την ουσία. Την ουσία, τα μάτια δεν τη βλέπουν. Επανέλαβε πολλέ φορέ ο μικρό πρίγκιπας για να το θυμάται. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Συμβουλή, εγώ εσύ μαζί. Τι άλλο μπορεί να κάνει μια φίλη αληθινή και δυνατή Τι άλλο θρέφει και θεριεύει τη φιλία Ο σεβασμός, η εκτίμηση για τις απόψεις και τις επιλογές του φίλου σου Η αφοσίωση, η δέσμευση να είσαι δίπλα στο φίλο ή στη φίλη σου σε κάθε στιγμή Η ανιδιοτέλεια, να προσφέρεις δίχως να περιμένεις αντάλλαγμα η Αχεμήθεια, να διαφυλάτη στο μυστικό που μοιράστηκε κάποιο μαζί σου. Η Αποδοχή, να αποδέχεσαι όχι μόνο τα προτερήματα αλλά και τα ελαττώματα του άλλου. Η Εμπιστοσύνη, η βάση κάθε στενή και αληθινή φιλία. Η Αλληλεγγύη, η διάθεση να υποστηρίζει το φίλο σου σε κάθε δύσκολη στιγμή.

στο φετινό μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ και στην σημασία του όλα αυτά τα χρόνια αναφέρθηκε ο συντονιστή Δημήτρη Κονετά. Είναι η δέκατη χρονιά σε πανελλήνιο επίπεδο και η έκτη στα Γιάννενα, αν προσθέσουμε και του κορονοϊού το διαδικτυακό έβδομη, που γίνεται αυτό το φεστιβάλ. Ειδικά φέτο το χωρίσαμε σε δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια ακριβώ επειδή έχει. Μεγάλη απήχηση σε πολλά σχολεία. Γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ» που γίνεται μαζί με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΕΕ για τους πρόσφυγε από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, αλλά ε, έχουμε πλέον διευρύνει τον ορίζοντά μας και σε άλλου και σε άλλα προγράμματά μας όπως είναι το Theater in Mathematics, όπως είναι το Theater Makes Politics και γενικά ό,τι δράση κάνουν οι εκπαιδευτικοί που μετέχουν στα προγράμματά μας είναι ευπρόσδεκτοι να τα παρουσιάσουν με τα παιδάκια τους. Ελπίζουμε ότι με αυτό το τρόπο, με την τέχνη και με ε, το θέατρο και με το εκπαιδευτικό δράμα μπορούμε να κάνουμε πιο ενδιαφέροντα τα σχολεία μας και σίγουρα ελπίζουμε να κάνουμε και καλύτερους πολίτες γιατί εμείς αυτό που τους παραδίδουμε ε, δεν είναι το καλύτερο να το πούμε. Και αυτός είναι ο στόχος να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε κοινωνικά ζητήματα, να αποκτήσουν ελεγγύη, να αποκτήσουν εθελοντισμό και τα μηνύματα που στέλνουν μέσα από αυτή εδώ την εκδήλωση είναι πολύ σημαντικά κύριε Κονετά. Ακριβώς αυτό είναι ο στόχος, ουσιαστικά η ενσυναίσθηση και αν μπορέσουμε ο καθένας μας, είτε ε, από τα παιδάκια κυρίως που είναι η νέα γενιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, να πάρουμε κάτι τής έτσι ώστε να γίνουμε καλύτεροι και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, είτε αυτά είναι του κλίματος, είτε είναι το προσφυγικού, είτε είναι κοινωνικών ομάδων που δέχονται πίεση, είτε είναι σε δευτεροβάθμια και άλλου είδου ζητήματα με τις γυναικοκτονίες και να ε, δώσουμε ένα ε, μία, να καλλιεργήσουμε μια ελπίδα για καλύτερο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο μέσα στη σχολική μονάδα. Αυτές οι δράσεις, κύριε Κονετά, να μην είναι ε, η μειοψηφία της καθημερινότητας των παιδιών μέσα στις σχολικές μονάδες, αλλά αν όχι η πλειοψηφία να είναι μισή-μισή η όλη διαδικασία. Ε, η προσωπική μου άποψη ασφαλώς και είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, δυστυχώς, ε, όντας εκπαιδευτικός, έχω να πω ότι το σχολείο μας ό,τι έχει δημιουργικό σταδιακά το πολεμά. Ε, και αυτό δεν είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών, ε, ούτε προφανώς των μαθητών. Είναι θέμα ε, επιλογής και πολιτικής, ώστε ε, η φιλοσοφία του σχολείου να είναι προς έναν ενεργό πολίτη, ενήμερο πολίτη ε, και με δράσεις οι οποίες να είναι δημιουργικές και να... Ε, βασίζονται και στη φαντασία των παιδιών που μα εκπλήσει. Για πρώτη φορά φέτο συμμετείχε και ο βρεφονιπιακό σταθμό τη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μέριμνα... με αφήγηση παραμυθιού, δραματοποίηση και χορευτικό με του λιλιπούτιου τη Μέριμνα υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του να στέλνουν το μήνυμα τη αγάπη. Ενώ παρούσα ήταν και η πρόεδρο τη ΣΑΜ και η Μέριμνα, Βάσο Μεγά. Είμαστε στον όμορφο χώρο του Ιτσκαλέ. Είναι μια μέρα γιορτής, είναι πάρα πολύ όμορφα, ε, πάρα πολλά σχολεία της πόλης, αλλά βεβαίως και η Μέριμνα. Η Μέριμνα ε, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε και είναι πραγματικά μ, πάρα πολύ όμορφο. Η Μέριμνα, όπως ξέρετε, επιτελεί ένα πολύ σοβαρό σκοπό ε, και είναι και πρωτοπορία με την έννοια ότι στον παιδικό μας σταθμό έχουμε παιδιά κανονικής ανάπτυξης και παιδιά με διαφορετικότητα, στο πούμε έτσι. Εκτός βέβαια από τις άλλες μας δομές που θα ήθελα αλλά μία φορά να τα πούμε, έτσι να γνωρίσετε τη Μέριμνα, γιατί ειλικρινά η Μέριμνα προσπαθεί να αναπληρώσει δομές οι οποίες θα έπρεπε να είναι δομές που θα είχε φροντίσει το κράτος. Ε, του χρόνου πιστεύουμε ότι αυτό το φεστιβάλ θα το κάνουμε στη Μέριμνα. Έχει πολύ μεγάλο δίκαιο σε αυτό που λέει η κυρία Μέγα, όταν βλέπεις ότι το κράτος αδυνατεί να στηρίξει, αδυνατεί να, να προχωρήσει σε αυτά που... Θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι δεδομένα, αλλά δεν είναι. Ευτυχώ υπάρχουν αυτέ οι προσπάθειε και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από τη Μέρμηνα. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι δουλειά του κράτου. Ευτυχώ υπάρχει και η αλληλεγγύη των ανθρώπων και καλύπτουν τα όποια κενά. Θα είναι πολύ σύντομο και το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε να δούμε πώ πάνε οι προετοιμασίε για μια παράσταση που έρχεται σε πολύ λίγο καιρό σε πολύ λίγε μέρε εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων και την περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος Τη σημερινή ώρα τη Επίρου. Έχω πολύ καλή παρέα. Δεν θα σα τη δείξω ακόμη, γιατί α, αξίζει να πάμε να δούμε πρώτα κάτι πολύ έτσι, ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Περί το και αίματο θα μιλήσουμε λοιπόν. Γάλα αίμα είναι η παράσταση που έρχεται στι 12 Ιουνίου στο θέατρο τη ΕΜ, τη εταιρεία υπηρετικών μελετών, από τη σχολή θεάτρου Ορφαία τη Ναταλία Μίγδου. Πριν πούμε οτιδήποτε, πριν. Ε, μπούμε να δούμε τι είναι αυτή η παράσταση, ποιοι παίζουν, ποιοι, τι, τι, τι να μας περιμένει κτλ. Θα πάμε να δούμε το πολύ πραγματικά πολύ ωραίο τρέιλερ που ακολουθεί και θα επιστρέψουμε. Χορηγό Επικοινωνία, Ήπειρο στη Βιέννα. Εξαιρετικό νομίζω. Φε, φέρει την υπογραφή του Γιώργου του Γιωργούλα, τα λέμε και αυτά, γιατί πάντα φροντίζει ο Γιώργος να βάζει την, την πινελιά του και την πραγματικά πολύ ωραία πινελιά του. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στη, στην κουβέντα. Έχω α, δίπλα μου δύο από τους ανθρώπους που στελεχώνουν αυτό το cast το μοναδικό νομίζω. Αθηνά Κοτσόκολου, ο τύρι Παπά, σα ευχαριστώ πολύ και του δύο που είστε εδώ. Εμεί ευχαριστούμε που μα καλέσατε. Σα ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ε, και νομίζω ότι η κυρία Τη παρέας, ε, Θέλω να την ευχαριστήσω λίγο παραπάνω, γιατί έμαθα ότι έκανε δύο μέρε αφωνία για να έρθει. Ναι, έκανε. <laughs> 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 λοιπόν, πάμε να δούμε τι, τι είναι αυτό το πολύ όμορφο, αν ε, κρίνει κανεί από το τρέιλερ, έργο το οποίο πραγματικά σε, σε καθηλώνει. Το βλέπουμε κατά διαστήματα έτσι και στα διαφημιστικά διαλύματα και πραγματικά πάντα τραβάει το, το βλέμμα. Αυτό που ακούω εγώ λίγο και από τον ε, κόσμο. Τι να περιμένουμε, τι είναι αυτή η παράσταση. Να ξεκινήσουμε από την κυρία πρώτα. <laughs> <laughs> Είναι ένα έργο της Αλεξάνδρας Κάπα, το «Γαλαέμα». Mm -hmm. Θα το απολαύσετε 12 Ιουνίου στο ανοιχτό θέατρο τη ΑΕΜ. ΕΕ. Είναι μια σύγχρονη τραγωδία, mm -hmm. την οποία η δασκάλα μας, η κυρία Ναταλία Μίγδου, και σκηνοθέτητα τη παράστασης, την τοποθετεί στα χωριά του Ζαγορίου. Mm -hmm. Θα ακούσετε και παραδοσιακή μουσική στη διάρκεια της παράστασης, ζωντανά. Mm -hmm. Είναι ένα σύγχρονο έργο που θίγει τη γυναίκα. Το, το, το επίκαιρο... Ε, την, είναι στην επικαιρότητα γενικά η γυναίκα και το πώς την αντιμετωπίζουν οι άντρες, καθώς και η, η αντίληψη περί αυτού. Ε, είναι ένα θέμα επίκαιρο, όπως προείπα. Και ενώ η κυρία Μίγδου δεν επιλέγει να φύγει επίκαιρα θέματα. Mm -hmm. Φοβόμαστε ότι το συγκεκριμένο θέμα περί καταπίεσης τη γυναίκα θα συνεχίζει να είναι επίκαιρο για πολλά χρόνια ακόμη. Ευχώ. Ναι. Και, και όσο και αν θέλουμε να, να, να κάνουμε αυτά τα, τα βήματα μπροστά, όσο και αν νομίζουμε μάλλον ότι τα κάνουμε, γίνονται βήματα, αλλά δεν είναι όσα θα έπρεπε. Και η τέχνη πάντα οφείλει να μας το υπενθυμίσει αυτό, γιατί είναι μια. À. Μορφή έκφραση, νομίζω η πιο άμεση σε σχέση έτσι, με τον κόσμο, γιατί ο κόσμο πάντα ε, μέσα στου ρυθμού τη καθημερινότητα ενδεχομένω να ξεχνά ακριβώς το τι. Ε, ε, δεν μπορεί κανεί να φανταστεί ότι ξέρει κάτι, αυτό γίνεται στη γειτονιά μου, γίνεται στο διπλανό σπίτι. Και αν, και, και αν ε, κρίνω από την κραυγή έτσι που ακούγεται στο, στο τέλο του τρέιλερ, νομίζω ότι ε, 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 σίγουρα δεν προειδεάζει για κάτι πολύ καλό έτσι και, και σίγουρα. Ε, να δούμε λίγο τους ρόλους σας, Ποι, ποιον ερμηνεύεται ο καθένας. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, εγώ φέτος ερμηνεύω έναν άντρα αρκετά σε ηλικία από μένα, έναν ηλικιωμένο για την ακρίβεια. Mm -hmm. ε, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή αγχώθηκα για το αν θα καταφέρω να βγάλω εύκολα ε, και αληθινά ε, την προσωπικότητα mm -hmm. ενός άντρα τόσο mm -hmm. μεγαλύτερού, αλλά... Εντάξει, είχαμε εμπιστοσύνη πάντα στη διανομή, γιατί η διανομή είναι πάντα σωστή ε, από την κυρία μα και ξέρει σε ποιον δίνει τι και καταλαβαίνει ίδια από πριν ότι μπορεί ο άλλο να το βγάλει, ακόμα και αν εμεί δεν το νιώθουμε. Ε, ο άντρα αυτό είναι ένα ε, παππού που βρίσκεται στο χωριό αυτό και εκφράζει ουσιαστικά την ε, ακραία νοοτροπία, τις ακραίες ιδέες, την, ε, τις τι ακραίε ιδέε, τι πιο πιστοδρομικέ, ό,τι έχει μείνει από πιο παλιά και ό,τι έχει. Και ότι υπήρχε και τότε, και ότι υπάρχει ακόμη και τώρα σε αρκετού ανθρώπου. Και ουσιαστικά λειτουργώ ω ε, ο κορυφαίο του χορού. Mm -hmm. Γιατί, όπω είπαμε, είναι μια σύγχρονη τραγωδία. Οπότε έχει και κάποιου ανθρώπου οι οποίοι λειτουργούν όπω λειτουργούσε στην τραγωδία ο χορό. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι είναι και, 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 το, και το μεγάλο στοίχημα αυτό του να, του να βλέπεις κάποιον και να ξέρεις mm -hmm. ότι ακριβώς θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτό. Πώ να του το βγάλω εγώ, θα του δώσω το ρόλο yeah. και θα του το βγάλει. Όταν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει. <σχει> ναι, 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 ξέρει σε ποιον δίνει τι. Είναι. Είναι αυτό το στοίχημα φέτο είναι να μπορέσουμε όλοι να μπούμε mm -hmm. με μία αλήθεια σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Γιατί αυτό το έργο, ε, παρόλο που είναι τραγωδία, mm. δεν είναι κάτι περίπλοκο ή κάτι δύσκολο Είναι κάτι που αγγίζει τον άλλον στο συνέστημα, του μιλάει απλά για πράγματα καθημερινά mm. και του δείχνει ξεκάθαρα μία οπτική. Ακραία οπτική τη ε, ζωή, αλλά όχι, α, α, όχι απίθανη. Mm -hmm. Οπότε ήταν στοίχημα και αυτό, και να μπορέσουμε να παίξουμε φυσικά, γιατί αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, να υποκριθούμε την αλήθεια πολύ αληθινά, όπω λέει και η δασκάλα μα. Και το στοίχημα είναι να καταφέρουμε να κάνουμε και οποιονδήποτε μπορεί να μην προτιμάει το δράμα, mm -hmm. να βγει στο τέλο και να μα πει: Ότι εγώ δεν βλέπω δράμα, αλλά αυτό, ναι, μάλιστα. Mm -hmm. Αυτά ήταν τα λόγια τη δασκάλα μα Αυτολεξή. Mm -hmm. Και το να το δούμε και, το, και τον άλλο το ρόλο, τον το, το πολύ νομίζω ενδιαφέρον. Ναι. Ε, εγώ φέτος καλούμε να ερμηνεύσω τη δασκάλα του χωριού. Mm -hmm. Είναι μια γυναίκα νέα, η πιο νέα στο χωριό. Ε, έχει διοριστεί πρόσφατα ως δασκάλα. Κρατάει τις ισορροπίε σε αυτό το χωριό. Είναι δίπλα σε όλους. Η μοναδική φίλη, ωστόσο, της πρωταγωνίστριας, της ξένης. Mm -hmm. Έχει μια αλήθεια σε όσα λέει. Είναι ένας... Λίγο πιο εσωστρεφή χαρακτήρα, όπω μου είχε πει και η δασκάλα μου. Mm -hmm. Οπότε θα τα δείτε τα περισσότερα ναι. 12 Ιουνίου, ακριβώ. Mm -hmm. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, mm -hmm. θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Mm -hmm. Να ευχαριστήσουμε το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου mm -hmm. και για τα δικαιώματα του, έργ, του έργου, mm -hmm. του Γαλαέμα, mm -hmm. αλλά και γιατί το βεστιάριο του φεστιβάλ mm -hmm. μας παραχώρησε μια ειδική κατασκευή. Που θα τη δείτε στην παράσταση mm -hmm. και θα θέλαμε να το ευχαριστήσουμε θερμά. Είναι πολύ 12 Ιούνιου στο Φρόντζ. Είναι πολύ ωραίο να γίνονται τέτοιε κινήσει. Τώρα, εγώ, ε, ε, επειδή ήρθα σε αρκετέ ε, επικοινωνίε η αλήθεια είναι με την Ναταλία Τιμίγδου τη για να κανονίσουμε μετά τη, συνενδευκ... τη συγκεκριμένη συνέντευξη και κάποια ακόμη που έρχονται, ε, αυτό που κατάλαβα είναι ότι γιατί δεν είχα την τύχη να τη γνωρίζω πιο πριν, είναι ότι ε, είναι πάντα πολύ πάνω με λεπτομέρεια σε αυτό που καλείται να κάνει, οπότε νομίζω παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μία παράσταση η οποία α, έρχεται σε λίγες μέρες, δεν σημαίνει ότι η προετοιμασία ξεκίνησε τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό φαντάζομαι και θα δούμε τα πάντα έτοιμα στην εντέλεια, προσεγμένα στη λεπτομέρεια, έτσι. Ναι, ξεκινήσαμε, νομίζω, Αθηνά, βοήθαμε αν κάνω λάθος, πήραμε το κείμενο τα χέρια μα τέλη Οκτωβρίου και mm -hmm. τι πρώτε μέρε του Νευρίου έγινε η επίσημη ανάγνωση. Mm -hmm. Και από τότε δεν έχουμε σταματήσει. Έχει, έχει πέσει η δουλειά μα. Έχει δουλέψει όλου. Ακόμη από, δεν έχει να κάνει πιο μεγάλο, πιο μικρό ρόλο. Mm -hmm. Μα mm -hmm. έχει όλου αναλυτικά κάνει να καταλάβουμε τι είμαστε, τι κάνουμε και πού πάμε. Mm -hmm. σαν προσωπικότητα σε αυτό το, το έργο, σε αυτή την ιστορία. Mm -hmm. ε, και έχουμε, έχει, έχει πέσει πάρα πολλή δουλειά σε επαγγελματικά επίπεδα. Έχουμε κουραστεί, έχουμε γελάσει, έχουμε στεναχωρηθεί όλοι μαζί. Αλλά αυτά είναι που μένουν τα... και που δένουν το έργο mm -hmm. στην ουσία. Και γενικά ναι, η αλήθεια είναι ότι η δουλειά που έπεσε από το, από το Νοέμβριο μέχρι τώρα και που συνεχίζει ας πούμε, να γίνεται εντατικά είναι. Ε, τι να πω, είναι τρομερή και μα μαθαίνει και εμά α πούμε. Είτε θέλουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά με το χώρο είτε όχι, μας μαθαίνει πώ ανεβαίνει μια παράσταση από το μηδέν. Κυριολεκτικά από το μηδέν. Ακριβώ. Mm, είναι mm. είναι φοβερό. Θέλετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά. Αν... Κάπου... Εγώ προσωπικά, ναι, είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Ναι, εγώ θα το ήθελα, αλλά ο χρόνο θα δείξει, μακάρι, Α, και ναι. ό,τι καλύτερο να, να γίνει για όλου μα. Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο mm. να, να δίνονται τέτοιε προσπάθειε. Κάτι θέλετε να πείτε. Ναι, πέρα. θα ήθελα να πω <laughs> κάτι σε αυτό το σημείο. Ότι όπω μα λέει και η κυρία Μίγδου, αν κάποιο πέρυσι είχε έναν μικρό ρόλο, φέτο μπορεί να έχει έναν μεγάλο mm. και αντίστροφα. Φωστά. Είμαστε ένα θέατρο συνόλου. Είμαστε ισότιμα μέλη, μαθητέ τη σχολή. Είναι ο σκηνοθέτη, ο οποίο θέλει να βγούμε όλοι στον αφρό. Όχι mm. ένα-δύο άτομα. Γιατί αυτό είναι το θέατρο. Και αυτό πρέπει δίκη. να γίνεται έτσι. Αυτό πρέπει να επιδιώκεται. Και, και παίρνω καλή πάσα νομίζω για την επόμενη ερώτηση. Να, να ρωτήσω πώ ήταν αυτή η μετάβαση από την περσινή παράσταση, mm. που επίση αγαπήθηκε πάρα πολύ. Η οικογένεια Γαμπέτα. Ναι. Επίση ένα φοβερό τρέιλερ. <laughs> επίση από τον Γιώργο Το Γιώργου λένε τα λέμε κι αυτά. Ε, εντελώς διαφορετικό, κομωδία ήταν, ήταν μία μαύρη κομωδία, ήταν ένα, ένα, ένα πολύ ωραίο κείμενο. Ε, δεν είχα την τύχη να το δω, αλλά από άκουσα, πραγματικά με εξαιρετικές κριτικές. Ε, και φέτος το ακριβώς αντίθετο. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση. Ε, η, η κυρία Μίγδου από το καλοκαίρι μας είχε πει ότι διαβάζει, βρίσκει βιβλία, ψάχνει, θέλει να βρει ένα έργο και όταν το διάβασε αυτό, τη έκανε το κλικ. Είπε αυτό είναι. Έτσι μα το είχε πει, όταν μα είπε ότι έχω βρει το έργο που θα κάνουμε φέτο. Ε, γενικά ήθελε να, να πάμε και σε κάτι άλλο. Να μην πάμε εκ του ασφαλού. Ότι α, ε, γελάσανε πέρσι, κάναμε κομμωδία. Ελάτε και φέτο να δείτε πάλι κομμωδία. Ότι μπορούμε να κάνουμε κι άλλα. Ότι μπορούμε να φτάσουμε και στο άλλο άκρο και να μην είμαστε και. Να μην πάμε εκ του ασφαλού. Να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο στην τελική. Ε, να Κάνουμε πραγματική δουλειά σε ό,τι είναι αυτό που μα αναθέτει και αφού ο κόσμο έρχεται μαζί με τα λεφτά του, αφαιρώνει τον χρόνο του και και εμεί και η ίδια με τη σειρά τη έχει δώσει τόσα και έχει ασχοληθεί με παραπάνω από τη σκηνοθεσία και την προσωπική φροντίδα για την δική μα υποκριτική. Είναι πλέον είναι μονόδρομο το να είμαστε και εμεί ε, αυτό που θέλει και αυτό που πρέπει mm -hmm. να είμαστε. Mm -hmm. Και ακριβώ αυτό δεν θέλει και να επαναπάβεται η ίδια στι δάφνε τη. Το ότι πέρσι. Έγινε επιτυχία, μένει εκεί. Όπω λέει και η ίδια, το μια παράσταση τελειώνει, τελειώνει με το χειροκρότημα. Και πάμε mm -hmm. στην επόμενη παράσταση. Και να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Σωτήρης, mm -hmm. ότι το δράμα έχει τη δυσκολία του ότι δεν θέλει και η δασκάλα μα, ίδια, να κάνουμε ούτε ψεύτικου λαρικισμού, ούτε τερτύπια έτσι δραματικά για να πείσουμε και να εκφιάσουμε το συνέστημα του κόσμου. Θέλει mm -hmm. αλήθεια. Αυτό προάγει η ίδια η σχολή, που ηγείται η δασκάλα η Σωστά. κυρία Ναταλία Μίγδου. Σωστά. Ε, η Αλεξάνδρα Κάπα γενικότερα είναι μια συγγραφέα η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στο τώρα, έτσι, και το, το, το έχει ως χαρακτηριστικό. Ε, οπότε εγώ θα, θα ρωτήσω εσάς που δουλεύετε ένα κείμενο της, ένα δύσκολο κείμενο, mm -hmm. ε, πόσο εύκολο ή δύσκολο αντίστοιχα είναι το να προσεγγίσεις ένα ζήτημα, το οποίο και μια υπόθεση που ανάγεται στο, στο παρόν. Ε, 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 λαμβάνει χώρα τώρα, δεν είναι κάτι που το βλέπαμε το 1840, μπορεί να το βλέπαμε και τότε, αλλά η υπόθεση είναι ξεκάθαρα στο σήμερα, ναι. με ό,τι αυτό μπορεί να, να συνεπάγεται και για να έτσι το, το προσεγγίσει και ο, και ο θεατής αντίστοιχα. Θεωρώ ότι όταν συνειδητοποίησαμε, εγώ, ας πούμε, συνειδητοποίησα πιο μετά mm -hmm. από όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε το έργο, ότι αυτό το έργο μπορεί να γίνει διασκευή και να παιχτεί ακριβώς η ίδια ιστορία, χωρίς παραλλαγές, και στο σήμερα mm -hmm. και αυτό είναι το πιο τρομακτικό κομμάτι όταν το συνειδητοποιείς, νομίζω εκεί πέρα γίνεται το μεγάλο το το χτύπημα, να το πω, mm -hmm. για τον καθένα εσωτερικά και αρχίζει και σκέφτεται και αντιλαμβάνεται λίγο ότι κάτι δεν πάει καλά γενικά το να προσπαθεί να σε ένα θέμα που ε, είναι επίκαιρο, ναι μεν, αλλά είναι διαχρονικό γιατί όπως είπαμε δεν ενδιαφέρει την ε, δασκάλα και τη σχολή να ασχολείται με επίκαιρα θέματα mm -hmm. για να προσκαλέσει ας πούμε να το ενδιαφέρον του κόσμου. Ε, όταν καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο, ε, πόσο διαχρονικό είναι αυτό το έργο και αυτή η υπόθεση, ε, αρχίζεις να αντιλαμβάνει ότι αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη και ότι αυτό που θα παίξεις δεν θα το δει ο άλλος ως απλά ένα ε, έργο που σου δείχνει κάποια ιστορικά γεγονότα ή, κάποια καταστάσει ή καταστάσεις που μπορεί να υπήρχαν κάποτε και να το δεις έτσι λίγο με πιο Ιστορική ματιά. Το βλέπει σαν να σου δείχνει την πραγματικότητα, η οποία δυστυχώ είναι η ίδια και δεν έχει αλλάξει. Εγώ αυτό, αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό μου βγαίνει. Ακριβώ. Mm -hmm. Γι' αυτό και στον χαιρετισμό θα είμαστε και μόνο οι γυναίκε φέτο, mm -hmm. στη χορογραφία. Mm -hmm. Όλα τα μέλη του θεάσου θα υποκληθούν. Και ξεχάσαμε να πούμε κιόλα ότι το έργο τοποθετείται στο 1958. Mm -hmm. Αυτό είναι ο δραματικό mm -hmm. του χρόνο. Mm -hmm. Ε, μέσω τη συγγραφέα <συμπί> <της> Αλεξάνδρα <συμπί> Κάπα. <συμπί> Οπότε και η ίδια, όταν τη ανατέθηκε από το φεστιβάλ Επιδαύρου να γράψει ένα έργο, στηρίχθηκε στην ιστορία τη Μύδεια <συμπί> του Ευρυπίδη. Οπότε έτσι <συμπί> εξελίχθηκε <συμπί> και συνεχίζει να είναι δυστυχώ διαχρονικό. Είναι και αυτό ο στόχο του θεάτρου, αυτό που λέγαμε προηγουμένω, να βάλει το δικό του λιθαράκι στο να πάψει να είναι διαχρονικό. επιτέλους. δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό. Τι σα λένε όσοι. Ε, δε, δεν ξέρω αν σας έχουν δει ακόμη δικοί σας άνθρωποι, όχι ως θεατές, αλλά να έχουν εκλέψει κάτι, να, mm. να έχουν ρίξει μια ματιά. Τι σας λένε γενικώ για ε, γι' αυτό που έχουν δει, φαντάζομαι, όχι ολοκληρωμένο, κάτι mm. ενδεχομένως ενδεχομένω να έχουν ακούσει. Δεν ξέρω, ξέρουν και πάρα πολλά η αλήθεια. Mm. είναι. Το τρέιλερ φέτο. Ο σκοπό, έτσι όπω το ήθελε να γίνει η δασκάλα μα, ήταν να μην βγαίνει ακριβώ ένα καθαρό συμπέρασμα ω το, το, το προ τι θα γίνει στο έργο. Mm. Σε αντίθεση που ήταν ε, ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια κομμωδία που έχει να κάνει με αυτό και αυτό. Mm -hmm. ε, οπότε όλοι είναι λίγο μπερδεμένοι. Του βγάζει mm -hmm. αυτό το έντονο συνέστημα του φόβου του ότι κάτι κακό γίνεται, κάτι συμβαίνει, κάτι... Ε, υπάρχει ένα επικείμενο mm -hmm. κίνδυνο, α πούμε, και κάτι άσχημο που θα ξεσπάσει κάποια στιγμή στο έργο. Ε, πολλοί ρωτάνε, α πούμε, τι θα γίνει, πείτε μα κάτι, mm -hmm. τι ρόλου έχετε, τι κάνουν αυτοί οι ρόλοι, μετά που είδαν και την αφή, α πούμε, απορούσαν τι είμαστε όλοι εκεί ντυμένοι, με ρούχα εποχή. Και τι πρεσβεύει και τι ακριβώ είναι ο καθένα, το οποίο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο mm -hmm. όπω μπορεί ας πούμε να ήταν με την περσινή ε, αφίσα. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια, ένα μπέρδεμα, αλλά αυτό του έχει προκαλέσει και μία αγωνία και ένα ενδιαφέρον γιατί βλέπω mm -hmm. ότι όσο προ προχωράει ο καιρό και όσο δεν λέμε πράγματα, αλλά βλέπουν πράγματα, mm -hmm. τόσα όσα α πούμε. Ε, το ενδιαφέρον γίνεται μεγαλύτερο και ρωτάνε όλο και περισσότερο για να μάθουν. Mm -hmm. Ακριβώ και όλα είναι αυστηρά μελετημένα. Το πότε θα ανέβει η αφίσα, το πότε έγινε το τρέιλερ, πότε εμεί θα επικοινωνήσουμε στον κόσμο, ποιοι είναι οι ρόλοι μα, τι θα κάνουμε, πόσα θα πούμε. Και θα δοθεί και μόνο μια παράσταση 12 Ιουνίου στο ανοιχτό θέατρο τη ΣΕΙΜ. Mm -hmm. Γι' αυτό και οι πρόοδε είναι αυστηρά κλειστέ φέτο. Mm -hmm. Δεν έχουν έρθει εξωτερικοί και εξωγενεί παράγοντε mm -hmm. και άτομα για να τι δούνε. Οπότε, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει και να μας απολαύσει. Τέλεια. Να, να, ναι. να πούμε κάπου εδώ να αναφέρουμε και να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα ε, όλους όσους μας βοήθησαν, mm -hmm. τους mm -hmm. χορηγούς μας και τους χορηγούς μας που είναι και από πέρσι έχουμε μια άλλη σχέση σαν ε, επιχειρήσεις, σαν ανθρώπους και όλους αυτούς που ήρθαν φέτος και μας βοήθησαν mm -hmm. για να μπορέσει να γίνει πράξει όλο αυτό, το τρέλερ, οι αφήσεις, τα σκηνικά, που φέτο είναι ακόμη πιο υπερπαραγωγή από πέρσι, για να φανταστείτε, εμεί δεν το έχουμε δει ακόμα το σκηνικό. Yeah, yeah. Γνωρίζουμε τι θα είναι. Yeah. Αλλά είναι τόσο μεγάλο και κατασκευάζεται με τόση, ας πούμε, ε, λεπτοδουλειά που ακόμα εμείς δεν μπορούμε να το δούμε και δεν μπορεί να μεταφερθεί εύκολα. Mm -hmm. Να ευχαριστήσουμε, λοιπόν, και του ανθρώπου που δουλεύουν για το σκηνικό και να πούμε και. Του συντελεστέ, Του Αυτό το ήθελα να κλείσουμε. Για... Γιατί δεν τα έχω τα ονόματα μπροστά μου ναι, και είναι τα... κρίμα να με του αναφέρω. Θα τα πούμε <σφίλω> εμεί όλα. Ναι, ναι. Σκηνοθέτη. Σκηνοθεσία. Διδασκαλία. Σκηνογραφία. Επιμέλεια και του τρέιλερ και τη αφήσα Και για τον ήχο και για το φωτισμό που θα δείτε στο φρόντζο. Είναι η κυρία Ναταλία Μίγδου. Και για πολλά ακόμη που δεν βάζει τίτλου. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Γεωργία Ιψόχιου. Mm -hmm. Έχουμε και ενδυματολόγου. Η ενδυματολόγο μα είναι η Νικολέτα Εδογορήτη. Mm -hmm. Βοηθό ενδυματολόγου είναι η Ελευθερία Ιαρλέτου. Έχουμε επίση και την υπεύθυνη τη χορογραφία του χαιρετισμού που είναι η Νίκη Μυριούνη. Η θεατρολόγος μα είναι η Ευγενία Ημίγδου Ο διευθυντή παραγωγή είναι ο κ. Νίκο Ντανίκα. Η βοηθό παραγωγή είναι η Βάσο Ιζησίδη. Μαζί μα θα δείτε ένα συμπράτη ο Λάμπρο Τζόκα, ο, ο μουσικό. Mm -hmm. Και επί θα ερμηνεύσουν η Νατάσα Πατσιούρα η Βάσο Ιζησίδη, ο Ηλίας Ονούσης, ο Διαμαντής ο ο Χρήστος Ολαδόπουλος, ο Μιχάλης Οτσιανός, η Διονυσία η Χαριζάη, η Ελευθερία η Αρλέτου. Θα έχουμε και τέσσερα, τέσσερις μαθητές από το εφηβικό τμήμα της σχολής, mm. την Αθηνά, τη Λεμονιά, τον Θοδωρή και τον Βασίλη, καθώς και δύο μικρά δεκάχρονα κοριτσάκια που θα είναι η Αριάδνη και η Δήμητρα. Αν ξέχασα κάποιον... Όχι, να μην όλοι. Αλλά είστε πραγματικά πάρα πολύ. Δεν το φανταζόμουν Είμαστε πολύ περισσότεροι από πέρσι και είναι φέτος ακόμα περισσότεροι και αυτοί που δουλεύουν πίσω από όλα αυτά. που κάνουν πάρα πολλή δουλειά και κάνουν και σε εμά αλλά και... Για εμά, ε, όπω οι πνευματολόγοι, τα φώτα, ναι, τα σκηνικά, ναι, ναι, όλα καλή αυτά. Ομάδα, δηλαδή ναι, είναι μια δηλαδή. μεγάλη ομάδα. ομάδα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. 12 Ιουνίου στο υπαίθριο Θέατρο τη ΕΜ. ΕΕ. Θα, θα το παρακολουθούμε στενά έτσι πώ πάνε να οι Να προσθέσω προαφές. κάτι, συγγνώμη. Ναι, 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 έχουμε, ναι, ναι. έχουμε χρόνο. Ναι. Έχουμε... Ε, έχουμε... Ναι. Να πούμε και ότι η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει ήδη. Και μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από τη Σχολή Θέατρο Ορφέ τη κυρία Ναταλία Μίγδου. Καθώ και σε δύο βιβλιοπολία στην πόλη. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα αναφέρω. τα πούμε. Α τα πούμε, έτσι στη ζούλα στον Αναγνώστη και στη Χαρτέξ, στο κέντρο της πόλης. Ωραία. Και σας περιμένουμε 12 Ιουνίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς και ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. πολύ και όλους εσά κυρίε και κύριοι που μας παρακολουθήσατε. Μένετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο και πάλι μαζί στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Και η ώρα της επίρου ξανά μαζί σας αύριο, μεσημέρι Παρασκευής, για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά.